Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ στη δόξα τη ηλικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πω το πιστεύει, Στέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Θανάση Καδαμπάκη στο production. Η κυρία Λίλα Γουλιώνη και η Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος και ο Κωστής Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54.340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Στο deliveras.gr δεν χρειάζεται να έχεις τη γιορτή σου για να σου κάνουν δώρο. Γι' αυτό μπες στο deliveras.gr και κέρδισε ένα iPhone 6 χωρίς κλήρωση. Συγκεκριμένα, ο πρώτος επόντους, άρα και σε αξία παραγγελιών, κερδίζει αυτόματα την πρώτη θέση με live απεικόνηση των πόντων για απόλυτη διαφάνεια. Μια αγωνιστική όπου είχαμε ανατροπή δεδομένων, όπου είχαμε πολλά πράγματα να αλλάζουν και να δίνουν ξεχωριστό χρώμα και ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, και φυσικά είδαμε πολλά πραγματάκια τα οποία αξίζει να σχολιάσει κανείς, αξίζει να συζητήσει, να αναλύσει για το πώς προέκυψαν, τι έγινε και από εκεί και πέρα τι μέλη γενέστε. Ένα Σαββατοκύριακο που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό 2-0, κέρδισε ο Άρης στον Εγινιακό 0-1, κέρδισε ο Απόλλων Καλαμαριάς με 4-1, κέρδισε ο Αγροτικός Στέρας με 2-0. Ο μόνος που έχασε και δεν άξιζε κιόλας ήταν ο Ηρακλής, ο οποίος έχασε στο Περιστέρι, εκεί όπου ο διπλανός μου ήταν σίγουρος και έπαιρνε όρκο. 0-1 σκορ. Και διπλό τον Ηρακλή. Δεν αμφιβάλλω ότι δεν το έπαιξες. Το έπαιξα. Έπαιρνες όρκο ότι θα μιλήσει το κουμπαριό. Ναι, ρε φίλε, μίλησε το κουμπαριό. Και είδες ότι δεν μίλησε κανένα. Μίλησε, ρε κόκκινε. Δεν μίλησε. Πώς δεν μίλησε, ρε κόκκινε. Δεν μίλησε. Ρε. Λοιπόν, άκουσε να δεις, κόκκινε. Θα κάνουμε μια υποθετική. Δεν εκτέθηκα. Εγώ δεν εκτίθεμαι, κόκκινε. Την στιγμή που κάνεις προγνωστικό. Ναι. Κοίταξε. Είσαι εκτεθειμένος. Όταν έχω να κάνω με ανθρώπους που βλέπουν ποδόσφαιρο, ναι, δεν εκτίθομαι. Και σου λέω το εξής. Ναι. Είμαι ο Σάββας ο Παντελίδης. Ναι. Και έρχεται το Πάσχα. Ναι. Και παίρνω τηλέφωνο την βαφτιστήρα μου που είναι κόρη του Σπανού. Ναι. Για να τη δώσω τη λαμπάδα. Ναι. Με βαριά καρδιά. Την παίρνω τηλέφωνο λοιπόν και δεν ξέρω πώς το λέω το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, την κόρη του Σπανού, ζωή να έχει, όλα τα παιδιά του κόσμου. Να την πω, ρε κοριτσάκι μου, τι κάνεις, καλά. Είναι η μαμά που μπας εκεί και τα λοιπά, θέλω να σου στείλω ένα δώρο. Ναι. Και το κοριτσάκι να πει ναι, νουνό, να μου στείλεις το δώρο. Και εγώ ήθελα να σου στείλω ένα δώρο, αλλά δεν μπόρεσα να σου το στείλω. Αλλά τι να σε κάνω, βρε νουνό. Οι παίκτες μας πίσω, ψόφκι να φάνε γκόλ ήτανε, αλλά εσύ έχεις να κάνεις με ανάπηρους. Θα του έλεγα εγώ, αν ήμουν το κοριτσάκι του Σπανού, το νονό μου, το Σάβα Παντελή. Ακούστηκα εγώ. Okay. Ψόφκι να φάνε γκόλ ήτανε. Ακούστηκες. Αλλά εσύ ανήκανε, ανήκανε η Ηρακλή. Ναι. Όταν ο άλλος, ξέρεις κάτι, να σου πω και κάτι άλλο. Πριν από 50 χρόνια έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης. Το 63. Και ήταν να γίνει μια βρωμιά, ο ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορος και ο Άρης έπεφτε κατηγορία. Και έγινε μια βρωμιά να δώσει ο ΠΑΟΚ το μάτς. Οι ΠΑΟΞίδες ο συνήθως δεν θέλανε να δώσουν το μάτς ο ΠΑΟΚ. Και παίζουν στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης. Και είναι ψόφοι παίκτες του ΠΑΟΚ να φάνε γκολ. Ψόφοι. Ψόφοι να φάνε γκολ. Και οι άλλοι τα βγάζαν έξω. Οι παοξίδες άρχισαν να ουρλιάζουν. Ήταν έπειτα να εισχωρήσουν στον αγωνιστικό χώρο, τους κάνουν μαύρο στο ξύλο τους παίκτες τους. Με κοιτάζε, Βόδη. Εγώ σε μιλάω. Ακούω. Κινητό, κοιτάς. Ακούω. Άκου εδώ τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν οι μπροστινοί λένε: δεν μπορεί να γίνει έτσι ιστορία. Θα φάμε ξύλο. Ναι. Τραβάει ένα σούτο ο Λέανδρος ο Σιμεωνίδης από 70 μέτρα. Πάει και κολλάει μπάλα μέσα. Το τρώει ο άλλος τον γκολ.
Οι μένοι ήταν ψόφοι να φάνε γκολ και άλλοι δεν θέλαν να κερδίσουν. Ναι. Χθες λοιπόν είμαι εγώ center back στον Ατρόμητο. Είμαι ο Φιτανίδης, είμαι ο Ζησόπουλος, είμαι ο οποιοδήποτε Κυριακίδης κτλ. Κάνει μπαμ το φέντο. Κάνει μπαμ. Ότι δεν είμαι και στην καλύτερη κατάστασή μου. Μαγεμένος είμαι, πιασμένος είμαι στη μέση. Έχω θέματα. Και εσύ Βόδι Ηρακλή, Βόδι, βάζεις μέσα τον Περόνε. Βάζεις μέσα τον Περόνε 35 χρονών. Που βρωμάνε τα ποδάρια του. Δεν ξέρω πώς το διάλογο είναι. 33 χρονών βρωμάνε τα πόδια του. Γεροντήλα. Έχεις το Λεωζίνιο, βρωμάνε τα πόδια του. Πεθαμενανίλα. Ναι. Πεθαμενανίλα. Ναι, ναι, ναι. Έχεις έναν εξτρέμ το Μοντέιρο που δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο. Μπορεί να το κάνει τάκλινο πεθαμένος. Και βάζεις αριστερό εξτρέμ τον Μπασά. Άμα τρέξεις εσύ με τον Μπασά μετά από εινοποσία, άμα σε περάσει 5 μέτρα στα 100, ο Μπασάς. Λοιπόν. Δεν γίνεται να εκτίθεται ένα σωματείο επειδή εσείς είστε άχρηστοι. Εσύ που... Εγώ λέω λοιπόν. Εσύ που, εγώ είσαι... λέω λοιπόν που γνωρίζεις ότι ο Πασάς είναι αυτός που είναι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ότι ένα ο Περόνε είναι ένα έτσι λεπτό, που ένα, είναι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Εγώ είδα το μάτς με 10 Ηρακλειδείς. Ναι. Και ξέρεις τι λέγανε και οι 10. Ναι. Ρε αυτοί είναι ψόφοι να φάνε γκολ και εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να εκθέτεις κάποιον. Απέξω εγώ box με τον Ζαμπίδη. Και άμα αφήνει ο Ζαμπίδης να τον κερδίσω και εγώ να βαράω στον αέρα, επειδή είμαι ανίκανος. Στο τέλος θα πιάσει το διάλογο, κάνουμε χασκολούμε, σου τραβάει ένα μπουνίδι και σε βγάζει νοκάουτ. Το κατάλαβες το έργο. Εσύ τώρα πάνε. Εγώ λέω ότι είναι μία ακόμη σύμπτωση για τη σιγουριά σου. Σύμπτωση. Σύμπτωση, ναι. Σύμπτωση είναι. Γιατί εγώ έκανα. Εσύ δεν το έπαιξες διπλό, δεν το έδωσες εδώ στην εφημερίδα που διαβάζεις διπλό. Έκανα ανάλυση. Τι ανάλυση έκανες, βρε τρόμπα, δεν το έδωσες διπλό εσύ. Βεβαίως. Βεβαίως. Και λες ότι εκτέθηκα εγώ ηλίθεια. Βεβαίως εξετέθηκα. Εσύ δεν εξετέθηκες. Θα σου πω. Τι θα σου πω. Και βγάλε συμπέρασμα. Ποδοσφαιρικά θες να μιλάτε. Το έδωσες εδώ διπλό στην επόμενη. Εγώ σε διαβάζω. Βεβαίως. Βεβαίως. Τα υπόλοιπα που τα πιάσα τι έχεις να πεις. Ας τα υπόλοιπα που έπιασες. Α, δεν κατάλαβα. Ας τα υπόλοιπα που έπιασες. Εγώ το έδωσα και μονάω αποδεκτό για ένα λόγο. Μισό λεπτό. Εσύ θα το φάσω κι αυτό. Βεβαίως. Εγώ δεν είπα ότι το μάτς είναι φιλαράκι μου, καλώς ήρθες, καλώς όρισες να φάμε, να πιούμε και να πας πίσω. Εγώ είπα ότι έπαιξε τη Δευτέρα ο Ατρόμητος. Δεν ήταν. Να τελειώσω. Τι να τελειώσω. Δεν ήταν καλός με τη Βέρεια, παρόλα αυτά κέρδισε. Έπαιξε την Πέμπτη με τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν πολύ καλός και με την ίδια εντεκάδα ήξερα ότι θα κατέβει με τον Ηρακλή. Πάρα πολύ καλά. Μέσα σε λιγότερο από 7 μέρες. Υπάρχει από την αρχή, μην έρχεσαι καθόλου. Λοιπόν, μέσα σε λιγότερο, από... μέσα σε λιγότερο από 7 μέρες ναι. Δίνει 3 παιχνίδια. Ναι. Λέω βιολογικά. Έλα, καμία ελληνική ομάδα. Βιολογικά προϊόντα. Βιολογικά ναι, καμία ναι. Ελληνική ομάδα ναι, ναι. Δεν έχει δυνατότητα να είναι καλή ή να έχει ενέργεια ναι, ναι. Σε 3 συνεχόμενα παιχνίδια ναι, ναι. Σε λιγότερο από 7 μέρες. Σωστό. Άρα είναι ευκαιρία για τον Ηρακλή. Μπράβο, σωστό. Και είναι στοιχηματικό λογικό το να παίξεις διπλό ναι. Και όχι να παίξεις άσο. Συγγνώμη, είναι ποδοσφαιρική η προσέγγιση μου. Ποδοσφαιρική προσέγγιση. Και εγώ είναι... δεν σου λέω ότι ο κουμπάρο την κουμπάρα 2 φορές την εβδομάδα. Ρε, παιδάκι, εγώ σου λέω 3 φορές. Το παιδάκι το βάφτισε ο Παντελίδης. Μπράβο. Ο Παντελίδης, επειδή είναι ένας άνθρωπος έξυπνος, ναι. Δεν είναι ηλίθιος όπως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ναι. Και του βγάζω στο καπέλο όπως λες εσύ, βγάζω ναι, καπέλο ναι, 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 ναι. Και του δίνω συγχαρητήρια γιατί είναι τρομερός οικογενειάρχης. Μπράβο. Και δεν ήταν μεγάλος παίκτης, ούτε μεγάλος προπονητάρας κτλ. Αλλά τα λεφτά που έβγαλε, από το ποδόσφαιρο τα επένδυσε. Στον Ηρακλή δείχνει ότι είναι καλός προπονητής. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο Μουρίνιο, είναι καλός προπονητής. Φυσικά πήρε τα πτώματα και τα έχει σε ανταγωνισμό να σωθεί ή να πέσει. Τα πτώματα πήρε. Τα και, πτώματα. Τα πτώματα δηλαδή και. Φταίει ο μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο Παδόπουλος, δεν φταίει ο Παδόπουλος. Ομάδα είναι αυτή που παρουσιάζει ο Παδόπουλος. Τι είναι. Το είπε και προχθές τον Μπούζο. Ακούγεσαι. Στο Γανελάκι το είπε προχθές. Η ομάδα μου σερνόταν σαν φυσική κατάσταση. Δεν τον άκουσα. Δηλαδή άφησε υπονοούμενο για τον προκάτω. Καθαρά το είπε. Τι υπονοούμενο. Δεν το άκουσα. Παδόπουλος. Δεν το άκουσα. Ο Παδόπουλος. Παπαδόπουλος λέγεται. Παδόπουλος. Ναι. Όπως το λες. Εσύ κόψε ό,τι θέλεις. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ναι. Άνοιξε κάτι daily issues κάτω κάτι αυτά. Μπράβο. Πολύ σωστά. Και έχει και μια ετέκα. Τι ξέρεις τι σημαίνει ετέκα. I know. I know. Η ετέκα είναι του Σπανού. Έχει λοιπόν ετέκα του Σπανού. Έχει βενζινάδικο δικό του. Μπράβο του. Μπράβο του, χίλιες φορές μπράβο του. Αυτό δείχνει ότι είναι άξιος άνθρωπος. Το χαίρομαι. Και έχει και βαφτίσει και την κόρη του Σπανού. Με συγχώρησε πολύ. Θα έχει ο Κουλιανός, βάφτισε την κόρη μου. Θα είναι προπονητής ο Κουλιανός και εγώ θα έχω μια ομάδα. Η ομάδα θα είναι αδιάφορη. Ναι. Και δεν θα του δώσω εγώ το παιχνίδι. Αυτό είναι τι, ένα χαλάς κουμπαριάρι. Το καριολίκι μεγάλο ρε. Μα, τι ναι. Okay. Τι ναι ρε. Ρε Σπανέ, αχάριστε. Αχάριστε. Σου βαφτίζει το κορίτσι. Αυτό είναι τιμή ρε. Εμένα ο Κουλιανός. Μου βάψε το, είναι τιμή για μένα, είναι συγγενής μου εμένα. Μπορεί να μην είμαστε εξαίματος. Μου βάψε το κοριτσάκι. Γιατί τον επιλέγει. Μισό λεπτό.
Έχει τον Ατρόμητο αδιάφορο. Πάει πέμπτο Ατρόμητο και κλάει μάι. Ωραία, και δεν του δίνει το παιχνίδι. Σε κατάπτυστο. Το έδωσε ή δεν το έδωσε τελικά. Μα πίσω έτσι όπω παίζανε. Μου δείχνουν εμένα κι άλλους 150.000 που είδαμε το παιχνίδι, ναι, το ότι ψοφάει ο Ατρόμητος να φάει γκολ. Και εσύ έχεις τους ανάπηρους εκεί, τους αμαία, με το Λεωζίνιο 150 χρονών μπορεί να πάρει τα πόδια του. Έχεις τον Περόνε, ο Φουγκαράς, και έχει έξω τον Μπαστακό. Έχεις έξω τον Μπαστακό και μου το βάζει στο 90 αλλαγή του Περόνε. Να κάνει τι. Να κάνει τι ρε Παντελίδη, να σε γερός. Και χρυσός άνθρωπος είσαι. Τι να κάνει εκεί. Δεν δικαιούται να κάνει λάθος. Δεν δικαιούται να κάνει λάθος. Όχι. Δεν δικαιούται να κάνει λάθος. Και μέχρι εκείνο τον Πασά το Φουκαρά, που άμα ανέβει το σεξ σου 500 μέτρα, να τον πιάσει η καρδιά του, τον έχει στη γραμμή. Και έχει έξω τον Μπαστακό που μπορεί να παίξει και με Περόνε και με Μπαστακό. Και άλλοι μήνα να παίξουν. Μισό. Και ο Αγγελόπουλος έμεινε να παίξουν πέρα. Για τον κάτω τον Αγγελόπουλο, με τον Αγγελόπουλο. Α, πάμε να φάμε σε ταβέρνα με τον Αγγελόπουλο και να είναι άλλοι αντίπαλοι, θα μα δίνουν πριν πούμε καλημέρα. Ποιον Αγγελόπουλο. Γιατί? Δεν τον είδε πώ είναι. Σαν τον Άγιο Φανούριο είναι αμαφού ένα. Ποιον Αγγελόπουλο. Εγώ, όποτε μπήκε τον είδα ότι σιγά τον παίχτη τον άφησε έξω. Σιγά τα χάφτορα τον Αγγελόπουλο τον άφησε έξω. Παράτα μα μωρέ. Έχει λοιπόν την κατάσταση αυτή, βάζει το Σαραμάντα άλλο λάθο. Βάζει το Σαραμάντα αριστερά. Βλέπει το πρόβλημα εκεί αριστερά, το βάζει το Σαραμάντα. Που τον έβαλε στη θέση του Μοντέιρο. Και έχει το Σαραμάντα αριστερά, το βάζει στα εξτρέμ. Και αφήνει τον Γκούρο που είναι ένα 90 βαρύ κορμί να πάει να παίξει με εκείνον τον Πλατέλα. Ο οποίο είναι διάβολο, σαν να τον πιάνει άπαρτ, πιάνει τα 111 δευτερόλεπτα. Και αφήνει τον Πλατέλα με τον Γκούρο. Βάλει το Σαραμάντα, κλείσει την τρύπα, πάρει το 0-0 και δώσε μισή λαμπάδα. Αντί για μία στην κόρη του Σπανού όταν θα γίνουν να πούμε το Πάσχα. Τι μάλιστα. Εγώ, άμα ήμουν τώρα η κόρη του Σπανού, θα έλεγα ο Σπανό στην κόρη να του πει: πε το θείο, τον Νουνό, ότι εμεί αφήναμε να ανοίγαμε την άμυνα και αυτή σου είχε γίνει κάτι μεθυσμένο μπροστά. Με καλύπτει η απάντησή σου. Τι να σε καλύψει, μωρέ, η απάντησή μου. Όφιλε να απαντήσει όμω. Πώ το πε? Όφιλε να απαντήσει. Τα λέμε όλα στον κόσμο. Σήμερα τον κόσμο δεν μπορεί να το ξεγελάσει, κόκκινο. Γιατί δεν μπορεί να το ξεγελάσει. Δεν μπορεί να λε αυτά γίνονται σε αυτά. Πήρα από τα μούτρα. Σε ρώτησα γιατί. Ποια μούτρα να με πάρει. Σε πήρα. Με πήρε από μένα. Οκτάθηκα. Σε ρωτάω. Ναι, εκτέθηκα. Εσύ που τότε σε είπα, θα ανακτάθηκε. Εκτεθήκαμε και δύο. Δεν εκτεθήκαμε. Δηλαδή εσύ με συγχωρεί. Μέσα στον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι λογικό ο κουμπάρο να το δώσει το μάτς. Εσύ ατόδυνε. Καλά, τι ρωτά. Εσύ. Τα ευκολοσονόμενα παράλληλα. Εσύ μπορούσε να ζητούσε και τίποτα γιατί είσαι κελαμόγενο. Να ζητούσε. Εγώ στον κουλιαρό. Βέβαια, εσύ, αλτρουιστή. Για πες έναν που έχω ζητήσει. Σε παχύδερμο. Πες έναν που έχω ζητήσει. Α, παχύδερμο. Ένα παράδειγμα. Φύγε από εδώ, ρε φίλε. Δεν είσαι αλτρουιστή. Το αν είμαι ή δεν είμαι είναι δικό μου θέμα. Είσαι παχύδερμο. Στη συμπεριφορά, όχι. Στα αυτά είσαι εντάξει, μια χαρά. Λίγο μάγουλο έχει. Διπλό υποφαλακρό για τον Ηρακλή, πάρε το κολλήριο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Σύμπτωση 6-30. Αχ, εγώ τη βαφτισιμιά μου έχει κάτω, τον άλλο διάβολο και δεν το πάρω το μάτς. Να σου πω και κάτι. Τον Παντελίδη δεν τον πήρε γιατί είναι καλό προπονητή μόνο, τον πήρε γιατί είναι και χωσιάρη. Και άμα δεν κάνει τέτοιο χώσιμο σε αυτό το μάτς, σε ποιο μάτς θα κάνει χώσιμο. Ποιο θα το κάνει το χώσιμο. Ο άλλο, ο Μπέκα να πούμε, που πίνει 5 Μάλμπορο την ημέρα, παφ, πουφ, παφ, σαν τον Αράπη. Ο άλλο ο Καγιούλη που είναι σαν τον Άγιο Φανούριο. Ποιο Καγιούλη. Ή ο άλλο που τρώει από τα σκουπίδια. Πώ το λένε, ο Παπαθανασάκη. Τρώει από τα σκουπίδια με το Δίντσικο. Μαλώνει με το Δίντσικο. Ποιο θα μπει στον κάδο να πάρει. Όχι, δικό μου κάδο είναι αυτό. Α, φύγετε από εδώ πέρα, ρε. Κάτε τη Θεσσαλονίκη. Καλά που ήρθε ο Ιβάν Σαββίδη εδώ και. Κόκκινε έχει να μου στήσει κανένα καλό ψυχίατρο, γιατί έχω τρελή χαρά σήμερα, επειδή νίξει Παουκάρα, νίξει Λαμία και έχασε ο Ηρακλάκο. Και γελάει. Λίγο, εσύ τώρα που θα παίξει το κύπελο, πάρε το κύπελο. Γιατί αν δεν πάρει το κύπελο, θα είναι αποτυχημένη χρονιά για σένα που χαίρεσαι που έχασε ο Ηρακλάκο. Ρε φίλε, ο άνθρωπο βγάζει και εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Γιατί δεν είμαστε εμεί για αυτό το πράγμα. Για να βγάζει ο άλλο και να εξωτερικεύει. Προ τιμή του είναι ειλικρινή. Εντάξει, μην μου κάνει μορφασμού. Είσαι βλαμμένο με υπογραφή. Με βούλα και υπογραφή. Ή ο άλλο έχει βαφτίσει την κόρη του Ισπανού και ο άλλο δεν του έδωσε το μάτι. Επειδή θα νομίζουν ότι το κάνουμε. Επειδή... Τι να σε κάνω, ρε Παντελήδη. Επειδή... Άμα δεν πάρει αυτό το μάτι και μου βάζει τον Μπαστακό στα 90 και έχει τον Μπασά το φουκαράκι πέρα, σαν κολόρα τη ΔΕΗ. Επειδή θα νομίζουν ότι το κάνουμε επίτηδε. Τι επίτηδε. Δεν μου έδινε και στανταρχή τον Μπάουκ. Ένα-ένα σκορ. Ναι. Και σου είπα ο Μπάουκ θα κερδίσει. Σου είπα. Τον έδωσε εσά. 100%. Για να γλύψει του παοξίδε. Για να το γλύψω. Ναι, γιατί δεν ήταν γεια σου. Όταν του δίνω ότι θα χάσουν, τι κάνω. Τι κάνει? Του τη λέω. Όχι, κάνει τον καλό στον πιφτέκι. Στη θύρα 10.
Θα τα έχει και με αυτού καλά. Δηλαδή, αλλά τελικά κατορθώνει να σε βρίζουν όλοι. Πώ το κατορθώνει αυτό, ρε κόκκινο. Εσύ το έδωσε εκεί. Εγώ το έδωσα άσο και έκανε λάθο. Ποιο έκανε? Δηλαδή, ακόμη και σωστή, αντί να απολογηθεί εσύ που το κάνει λάθο και θα πρέπει. Απολογηθώ. Να απολογηθώ. Να μου κάνει όπω με έκανε ανάλυση και εξήγησε τον Ηρακλή τα λάθη και με κάλυψε. Δεν σου τι λέω. Από τη στιγμή που ακούω ότι έχει μια προσέγγιση και μια ποδοσφαιρική ανάλυση η οποία με καλύπτει, λέω: οκ, απάντησε. Ναι, παιδάκι μου, όχι μόνο η ποδοσφαιρική προσέγγιση. Είναι και το εξαγωνιστικό το οποίο καίει. Αυτό το καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται όλοι. Κάτσε ρε κόκκινο. Αλλά δηλαδή, αυτό πρέπει εγώ να εγώ τον Κουλιανό, δηλαδή, τον Κουλιανό, ναι. Μου βάφησε την κορούλα. Ναι. Δεν θα του δώσω το μάτς. Που Ελλάδο, ρε. Εννοείται. Παπάρω του μάνατζερ, τον γενικό αρχηγό. Εννοείται. 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 Ο άλλο είναι παλιωτόμαρο και δεν το έδωσε το μάτς. Παλιά άνθρωπο. Τελικά το έδωσε ή δεν το έδωσε. Ξέρω γιατί τι μυαλές η μισή ομάδα, δηλαδή πώς τι κάνεις ρε, τη δουλειά. Ρε κόκκινε, ψόφι να βάλε γκολ ήταν οι άνθρωποι. Δηλαδή το να. Κοριτσάκι να το πει το Παντελίδη Ρενουνό, εμείς το δίναμε το μάτς επειδή, και εσύ δεν μπορείς να επειδή το είναι ντροπή να, τι να σε κάνω επειδή ρε, είναι ντροπή με τα, τι να σε κάνω επειδή ρε, είναι ντροπή να μην μιλήσουμε ρε, το νουνό. Για την νίκη του ΠΑΟΚ, ρωτάω. Βέβαια, επειδή κέρδισε ο ΠΑΟΚ, μας κέρδισε με την κολομάδα στον Ηρακλή. Μια, καταραμένη. Μια ερώτηση. Φύγει ο άλλος, κουμπαριά είχε και χάσατε μια να ερώτηση. Τα γάρια και επιμένεις. Επιμένεις πάνω σε αυτή. Τι θες, τι. Εντάξει. Τι, μια ερώτηση έκανα για το θέμα αυτό και εσύ έπεσες πάνω εκεί. Έπεσα πάνω. Λοιπόν, δεν μου λες πόσες ώρες δίνεις στον Πέντο. Μετά από αυτό με τον Τσόρι. Πόσες ώρες δίνεις στον Πέντο, ρε. Στο λέω εδώ και μια εβδομάδα. Λέω πόσες ώρες δίνεις. Και σου είχα πει, θα απολυθεί με τον Ατρόμητο που περίμενα να αποκλειστεί. Σου είπα. Ναι. Πρόβλεψη έκανα. Δεν σου το είπα. Σου είπα. Δυνατά και εκτάσει. Ναι, μπράβο, σωστό. Λοιπόν, με τον Μπάοκ ή θα πιάσει Μπεσίκτας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θες απάντηση. Εγώ λέω ότι μετράει ώρες. Μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί όμως. Να πούμε και το γιατί. Δύο λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί. Συμφωνώ μαζί. Καταρχήν, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Συμφωνώ στο ένα που μιλάς και είσαι κατάπτυστος γιατί πνίγεις τον άλλο παίκτη. Ποιον άλλο παίκτη? Τον Καμπιάσο. Δεν μπορεί να αναφέρεις τον Τζόρι Ντομίγκες και να μην μιλάς για Καμπιάσο. Ποιος είναι αυτός ο Ρωμαό? Ούτε να δέσει τα κορδόνια. Φιανού. Του Καμπιάσο δεν επιτρέπεται. Για ένα ημίχρονο. Κόκκινε. Αν κάνω λάθος, πες μου Γρηγόρη. Μην την πιάνεις την μπάλα. Όχι. Μη. Όχι, εντάξει. Ο Καμπιάσο τι θέση παίζει? Αμυντικό χαφ. Πολύ ωραίο. Ο Ρωμαό τι παίζει? Αμυντικό χαφ. Πολύ σωστό. Ένα ο Καμπιάσο, ένα ο Τσόρι Ντομίγκες και ο άλλος είναι ο Μαρίνος. Ο Τσόρι είναι επιθετικό χαφ. Βεβαίως. Δεκάρι. Μπορεί να τον βέξει, ναι. Λέω, βεβαίως. Εσύ μίλησε, ναι, για τον Τσόρι, ναι, και δεν είπες κουβέντα για τον Καμπιάσο. Σωστό. Συμπληρώνεις. Πολύ ωραία. Δεν συμπληρώνω. Λέω σωστό, ότι είναι σωστό, άδικο σωστό, να μιλάς για τον ένα και να πει δεν είναι. Δεν είναι αυτή η 2-0. Είδε γύρω που άνω Μαρινάκης εχθές, ναι, μαζί με, τον, με το επιτελείο του. Και, και άρχισε να λέει, άρχισε να λέει ο παδός του Ολυμπιακού. Δεν κέρδισε χθες. Σε μένα μιλάς. Όχι, σαν ένα κύριο απ' έξω. Ακούς ρε, άσε τα γλυψίματα. Μην τον γλύφεις. Άμα σε φέρει καλή ακροματικότητα, θα σε έχει εδώ. Άμα δεν σε τραβήξει και έχει μια ποδάρα 48 νούμερα, στο ρόζι ένα κλότσο, θα σε πετάξει από εδώ πέρα. Άστα τα γλυψίματα. Μην, άστα, μην. Ότι ξέρει τι νούμερο, παπούτσι φοράει. Δυο μετράντε δεν φοράει. Να με πρόβλημα. Για κάτσε ρε, μπορεί να φοράει 52. Ναι. Μπορεί να φοράει 50. Όχι, μη. Άστα τα γλυψίματα. Άσε, λύσε μου την απορία. Πώ ξέρει τι παπούτσι φοράει? Πάμε σε διάλειμμα. Μην αχαρεί ρε κόκκινε. Χαίρομαι. Μην αχαρεί ρε κόκκινε αυτά τα φρεναρίσματα που κάνει ρε κόκκινε. Ούτε αυτός με την Πόρσε που σκοτώθηκε ο Βακάκης δεν είναι κάτι τέτοια. Φρένα, μη ρε κόκκινε. Ρε. Ένα λεπτό. Ρε, κόψτον, μη ρε κόκκινε. Μη ρε κόκκινε. Δώσε ένα λεπτό. Σταμάτα και εσύ ρε συνδικαλιστή. Ένα λεπτό όμως. Τελείωσε ο Μπέντο από τη στιγμή που οι οπαδοί του Ολυμπιακού βρίζουν το Μαρινάκι. Του ρίχνουν τέτοιο μπινελίκι, τέτοιο πουστλούκι που δεν φαντάζεται ο καθ. Είδατε γύρω που άνε χθες. Πάρε τον Κυρσάβα να πάρει το ραπτό.gr και να δει την εκπομπή του Ραπτόπουλου και των υπολείπων παιδιών. Να δει πως ελεύθερα βρίζαν το Μαρινάκι, βρίζαν όχι παραγωγικά, οι οπαδοί του Ολυμπιακού από όλη την Ελλάδα. Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 12.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Cummins ΑΕ. Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς. 2-3-10-7-53.000. Food Expo. Η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 8 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια. Οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Αχ, αγοράκι μου, έγινες φοιτητής και φεύγεις μακριά μου. Έλα, βρε μαμά. Πήρες όλες τα ρούχα? Ναι. Τα παπούτσια? Ναι. Πήρες, αγόρι μου, το κινητό? Ναι, μπαμπά. Και να πάρεις τηλέφωνο τη Μανούλα μόλις τάσε. Αχ, έφυγε ο γιος μας, Γιώργο. Σαν χθες το θυμάμαι, βρε μικρούλι, εδώ στον καναπέ. Γιώργο, πού πήγε ο καναπές? Πού πήγαν τα έπιπλα? Τα πήρε όλα ο γιώκα σου. Με την υπηρεσία Rent-A-Van από τη Hertz τα παίρνεις όλα. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόλις σας ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης. Στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο έργο σταθμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Ο Φόδσα Κεντρικής Μακεδονίας παραδίδει στην πόλη μας ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό που μειώνει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων. Αλλά και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. ΣΜΑ Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί για να προσφέρει σε όλους μας όφελος και ποιότητα ζωής. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους, downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν πούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετ Κανίτσα! Πετ Κανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετ Κανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας? Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα. Επιτέλους άλλος αέρας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα.
Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι η Φραγκφούρτη, ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέριος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Έρχεται σπίτι σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά να δώσει λύση αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και φυσικά φτιάχνει κλειδιά τύπου Immobilizer σε εσάς οι οποίοι θέλετε να τα φτιάξετε στην αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία ή τηλεφωνώντας στο 85-27-27. Λοιπόν, χι περίμενες. Ο ΠΑΟΚ όμως κέρδισε, δεν έχασε ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για 30 λεπτά μπήκε πιο ζεστός, στο πρώτο δεκάλεπτο πρέσαρε, μάρκαρε ψηλά, κάποια στιγμή πήγε να γίνει η γκέλα, αλλά ο Γλύκος το λάθος που έκανε το διόρθωσε, μια πολύ καλή επέμβαση. Αυτά τα πάνω του κάτω του τα ακούω βερεσέ εγώ, σημασία είχε το βγάλει. Εντάξει, και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο δεν επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει την παραμικρή ευκαιρία και κέρδισε, δεν θα πω εύκολα, άνετα 2-0. Πώς έγινε όλο αυτό, θέλω να το ακούσω σε ανάλυση. Θες ανάλυση, ναι. Δεν νομίζω ότι μόνο εγώ. Πήρε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σπουδαίο. Σπουδαίο γιατί είναι? Από κάθε άποψη. Ποια είναι η άποψη? Καταρχήν δίνει ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Τι δίνει? Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Γιατί δίνει? 7 αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι. Υπάρχει απορία η οποία θα συζητήσουμε από αύριο. Μάλιστα. Η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν βαθμολογικής. Από βαθμολογικής άποψης μεγάλη. Αυτά τα γόητρα και αυτά τα ακούω εγώ βερεσέ. Αυτός που είναι έκτος, πόσους βαθμούς έχει? Πρέπει να δω. Άστο. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ, έβαζε υποψηφιότητα να βγει πέμπτος, έκτος κτλ. Έτσι όπως πάει ο Πανιόνιος και η Ξάνθη, αν έχανε ο ΠΑΟΚ, είχε πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ακούω πολλούς άμπαλους παοξίδες να τη λένε στον Ίβιτς ότι να φοβάσαι τα μάτς, είσαι του Σάντος το παιδί και τα λοιπά. Καλά κάνει ρε, κίνη του Σάντος το παιδί. Από την πέμπτη θέση είναι... ο ΠΑΟΚ απέχει 4 βαθμούς. Τώρα απέχει. Από την έκτη με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει. Από την έκτη απέχει 7. 7. Μείον 3 θα πήγε και 4. Άρα έκανε νίκη Ευρώπης. Αυτά τα γόητρα εγώ τα ακούω βερεσέ. Πού είχα μείνει με διέκοψες? Αυτά περί Σάντος. Αυτά περί Σάντος λοιπόν. Ότι ο Ίβιτς μιμείται το Σάντος και τα λοιπά. Ο Σάντος Χαΐρ είδε στη ζωή του από την προπονητική. Δεν είδε ο Βενγκέρ τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είδε ας πούμε αυτός που παίζει στη Manchester City ανοιχτά. Δεν είδαν αυτοί οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν θέαμα και τρώνε πίσω τα γκολ. Πολύ καλά λοιπόν κάνει. Πολύ καλά λοιπόν κάνει και βάζει τον Κρέσπο αριστερό μπακ. Και δεν το λέω τώρα. Το λέω στον Μπούζο πριν το match. Λέω αυτό είναι μια κίνηση και την εξηγώ την κίνηση πριν ξεκινήσει το match. Δεν περιμένω να τελειώσει. Του λέω λοιπόν του Μπούζου. Τον Κρέσπο το βάζει γιατί έχει βάλει ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο 2 γκολ στον αέρα. Θέλει να ψηλώσει την ομάδα και να έχει ένα παίκτη περισσότερο στον αέρα και αμυντικά. Να έχει δηλαδή Κρέσπο, στόπερ, Μαλεζά, στόπερ, Βαρελά, στόπερ, Σακό, ψηλό. Πώς το λένε τον πρώτο σέντερφορ, Μπρίγιοβιτς ψηλό. Πέντε.
και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Είδατε στο φάουλ στο πρώτο δοκάρι, εκεί που πήγαινε και την άραζε ο Τζαβέλα, την άραζε ο τώρα ο Μαλεζάς. Κατ' εντολή του Ίβιτς. Του λέει: πα στο πρώτο δοκάρι, το χτυπήσει εκεί, και αν πάρει την πρώτη κεφαλιά, δημιουργούνται καταστάσεις. Στη δεύτερη δεν ξέρουμε ποιο θα την πάρει, είναι 50-50. Ενώ άμα γίνει η παλιά στη μεγάλη περιοχή, είναι 80-20 αν την πάρει ο αμυντικός. Αν την πάρει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο δικός μου, είμαι 50-50, μην πω και παραπάνω, δημιουργούνται καταστάσεις τέτοιες που ευνοούν τον επιθετικό. Παίρνουν οι rebound και τα λοιπά. Δημιουργεί καταστάσεις. Δεύτερον, έχει τον Κρέσπο εκεί, γιατί σου λέει, αν ανεβάσω Λέοβατς ψηλά, αν ανεβάσω Μάτος ψηλά, δεν έχω καθαρό αιμοκόφτη. Και παίζω με τον Ουάρντα, ο οποίος σαν τον Μπίζεσβαρ δεν θα έρθει και πίσω να μαρκάρει. Έχω αργό το Σάχοφ και έχω μόνο τον Τζίμιροτ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, έχοντας την εικόνα του παιχνιδιού στην Τουρκία, μπορεί να με βρει στο χώρο ανοιχτό και να με δημιουργήσει προβλήματα. Προβλήματα μεγάλα. Αφήνω λοιπόν τον Κρέσπο μαζί με τους δύο στόπερ και ένα χάφ ακόμα, τέσσερις. Ιστροπονώστε όταν πάρει ο Ολυμπιακός την μπάλα και στις επαναφορές μου να είμαι σωστός και να έχω ένα παίκτη παραπάνω. Και αφήνω τον Ενρίκε να πάει στη μονομαχία ενασμέναν και να φορτώσει. Όχι να πάω με Λέοβατς πλάτος και να βάλω τον Ενρίκε μέσα κοντά στο φορ και να φάω καμιά αντεπίθεση. Οπότε σωστά λέει ο άνθρωπος να κρατήσω το 0. Με 0-0 δεν απολύομαι. Με 0-0 βγαίνω πέμπτος, τέταρτος. Με 0-0 δεν χάνω ηθικό. Και άμα το πάρω και με ένα 0 γίνομαι και ήρωας. Όπως και έγινε. Έτσι κάνουν οι προπονητές που έχουν μυαλό. Και δεν κάνουν οι προπονητές που δεν έχουν μυαλό. Ανέβα ψηλά ομάδα να δείξω θέαμα αού ή τούμπα κτλ. Να χάσω 2-0-2-1. Να πω έπαιξα μπάλα αλλά έχασα. Όταν χάνω, με μετράνε στη ζωή σαν αριθμό. Στη ζωή ήρθα σε αυτή τη ζωή και με μετράνε όλοι σαν αριθμό. Αν δεν είμαι καλός αριθμός, κάηκα. Έτσι λοιπόν ο Ίβιτς, ο του Ταχαμών, ο Άχιλος, ο Σέρβος, κοιτάζει τον πισινό του πάρα πολύ ωραία και την ομάδα του. Όχι, θα πάει να παίξει επιθετικά, να βγει ο Φορτούνης στο χώρο. Πες και κάτι καλό, Ματ τον έκανε τον άλλον. Στην περίμενε, ρε κόκκινε, εξηγούμε. Άστα, Ματ τον έκανε τον άλλον. Εξηγούμε τώρα, μη με. Βάζει τον Άχυρο, τον έτσι. Μη με πατά φρένο τώρα. Φρένο είναι αυτό. Φρένο είναι αυτό. Φρένο είναι αυτό. Πάντα πει καλή κουβάτη και το στολίζει. Φρένο είναι αυτό. Άστα φρένα τώρα, άσε την Πόρσε να φύγει. Καλά, καλά. Άσε να φύγει, έχω καλά λάστιχα εγώ. Δεν έχω τα φθαρμένα. Συνεχίζω λοιπόν. Άμα με κόβεις, δεν γουστάρω να με σταματάς. Γράψε εκεί πέρα με τα δάκτυλά σου, τα βρώμικα εκεί πέρα, πάντα τα πλήκτρα εκεί πέρα που έχουν να πληθούν 4 χρόνια. Άσε με ήσυχο. Λοιπόν, ξεκινάω με πάω και τελειώνω με Ολυμπιακό. Ουάρντα δεκάρι λίγος. Λίγος. Ενρίκε δεν φάνηκε πάνω στο Φιγκέρα λίγες φορές. Η πίσω γραμμή ήταν αυτή που έδωσε την νίκη. Η πίσω γραμμή με Σάκχοφ, ιδιαίτερα το Τζίμιροτ που εξαφάνισε το Φορτούνι. Ο Κρέσπο ρολίστας, ο Μάτος όχι τόσο καλός αλλά καλύτερος από τα τελευταία μάτς που ήταν πεσμένος. Ο Βαρέλα ευτυχώς δεν έκανε λάθη, ο Μαλεζάς ήρεμη δύναμη. Ο Γλύκος έκανε το λάθος, το διόρθωσε, ευτυχώς γιατί ακόμα θα ήταν κρεμασμένος στο Λευκό Πύργο και θα βλέπε το Ζήθο ανάποδα και το εστιατόριο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, χθες στο Europe One βγαίνανε Ολυμπιακοί και βρίζανε το Μαρινάκι. Τον βρίζανε. Και τον Μπέντο και τον Μαρινάκη. Πριν από ένα μήνα βρίζαν μόνο τον Μπέντο. Αυτό για αυτούς οι οποίοι ακούν εκπομπές και παίρνουν τα μηνύματά τους. Κύριε Σάβα, κύριε Μαρινάκη, σας βρίζανε χθες οι Ολυμπιακοί. Αχαριστία, πείτε το. Πείτε του τι θα ακολουθήσει σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω. Έλειψε ο Μιλιβόγεβης, ο Νταΐς από εκεί πέρα. Ο Ανδρούτσος και ο Ρωμάο δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν το έργο του Μιλιβόγεβης. Και έχει έξω τον Καμπιάς, όπως είπε πολύ σωστά ο Γρηγόρης πριν από λίγο. Ο Ρέτσος. Δίπλα στον Ποτία, ο Ντακώστα ήταν απώλεια. Ήταν απώλεια ο Ντακώστα γιατί τον κολμπή και ψηλά το ένα. Είναι απώλεια ο Ντακώστα. Ο Ρέτσος είναι καλός για να εξελιχθεί. Απ' τη μέση και πάνω ψεύτικος. Λάθος κάνεις. Απ' τη μέση και πάνω. Ποιος παίρνει την κεφαλιά. Απ' τη μέση και πάνω ο Ρέτσος. Όχι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Όχι, γιατί, όταν κάνεις... Ο Ρέτσος είναι καλός. Μπορεί και χάφ να παίξει, κατεβάζει την μπάλα από κάτω, πολύ ωραία. Χαμηλά είναι γρήγορο, αλλά υποπίπτει. Γίνεται κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Σταμάτα λίγο, ρε κόκκινη. Υποπίπτει σε πολλά λάθος μαρκαρίσματα, χαμηλά. Και θέλει βάρη ενδυνάμωσης από τη μέση και πάνω.
είναι λίγο πιο ψεύτικος. 19 χρονών. Τι με νοιάζει. Έχει περιθώριο. Κάτι 19 που άμα σε δώσει κάτι γροθιές. Όπως ξεκίνησε κάτω. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος? Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος ήταν ζώων από τη μέρα που γεννήθηκε. Δεν χρειάστηκε να κάνει. Εδώ κάνεις ένα λάθος. Ναι, άστα τώρα. Στην κεφαλιά που παίρνει ο Μαλεζάς το πρώτο δοκάρι. Πρέπει να είναι το center forward να το μαρκάρει και όχι το stopper. Άκουδο. Το κτίνος. Το κτίνος. Ναι. Το κτίνος. Ναι. Είναι κτίνος και ο άλλος είναι η κτίνος. Ο Παπαδόπουλος τον γέννησε η μάνα του κτίνος. Άσε τώρα. Ναι, ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος και ο άλλος του Πανιωνίου. Το πρώτο γκολ του Ρισβάνης. Άσε το πρώτο γκολ. Πηδάει στο πρώτο δοκάρι και πιο μπροστά. Ναι. Ο Μαλεζάς. Ναι. Εκεί που πρέπει να μαρκάρει το center forward. Ναι. Το stopper. Ναι. Πού φταίνε τα δύο στόπερ της άμυνας του Ολυμπιακού? Ποιος μάρκαρε εκεί? Να φταίνε στην επαναφορά. Ποιος μάρκαρε εκεί? Πρέπει να μαρκάρει. Άσε πρέ. Πρέπει να μαρκάρει. Τι μάρκαρε? Ο Ανσαριφάρ. Τι μάρκαρε? Τι μάρκαραν εκεί? Τι είδες? Το είδες. Ναι, εσύ πες μου τι είδες. Ποιος μάρκαρε εκεί? Ο Σεμπά. Με δουλεύεις τρεχώς. Όχι, σε δουλεύω. Τι μάρκαρε? Μάν του Μάνι Ζώνη μάρκαρε. Αν έκανε μάν του Μάνι Ζώνη. Ναι, στο στήμερο τι έκανε? Από ό,τι φάνηκε, ζώνη έκανε. Αυτό είναι. Ζώνη έκανε. Λάθος. Λάθος. Φυσικά λάθος. Και το πληρώνει. Γι' αυτό τον έστειλε το Μαλεζά εκεί ο Ίβιτς, γι' αυτό πήγε το χτύπημα εκεί. Γι' αυτό έστελνε τον Τζαβέλα εκεί ο Ίβιτς. Μεγαλύτερο αυτό... λάθος είναι στην επαναφορά της μπάλας που πετάγεται πιο γρήγορα από αυτούς του Σακόφ και δέχομαι οποιαδήποτε κριτική, όχι γι' αυτό το πράγμα. Και στο χαμηλό, στην πάσα του Ενρίκε, τον προλαβαίνει ο Πρίγιοβιτς. Το Ρέστο, πώς το λένε. Ρέτσο. Άντε, μπράβο. Από εκεί και πέρα είναι έγκλημα για τον Ολυμπιακό να μένει έξω από αυτά τα χαφ ο Φορτούνης. Ο Τσόρι Ντομίγκες. Τσόρι Ντομίγκες στο Σακόφα πάνω και στο Τζίμι Ροταθές που έχει τρέξει το παιδί χιλιόμετρα και είναι ο MVP του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι, θα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τον έχει έξω ο κομπλεξικός. Έχει έξω τον Καμπιάσο και βάζει αυτό τον Ελεονούση, ο οποίος Ελεονούση καλός χρυσός. Στον γκολ δεν έρχεται τα πάρα πολύ εύκολα. Χέστηκε κιόλας μέσα στην τούμπα. Ο Σεμπά αριστερά δεν κάνει γκολ όσα κάνει ο Μασούρας, κάνει και ο Σεμπά κάθε χρόνο. Και ο Ανσαριφάρ το παιδί πλακωνότανε να πούμε στην πλευρά να φάει τον Κρέσπο. Δηλαδή να κάνει μεγάλη κυκλική κίνηση και να πάει προς τη δεξιά πλευρά να γίνει συμμετοχικός κτλ. Και με βγάζει στο 79 τον Ανσαριφάρ ο Μπέντο και βάζει τον Καρδόσο. Δηλαδή δεν παίρνει ούτε ρίσκο να το γυρίσει 4-4-2. Τόσο πολύ φοβήθηκε μη φάει 4. Γιατί σου λέει, άμα παίξω εγώ 4-4-2, θα έχει μπει και ο Κάτσε στη θέση του Τζαλμά. Έχω Σακχόφ, Τζίμι Ροτ, έχω Δεκάρι Ουάρντα, έχει μπει ο Μιστακίδης και ο Πρίγιοβιτς. Αν με τραβήξουν καμιά αντεπίθεση, θα με βάλουν μέσα στα δίχτυα. Αφάω 4-0. Θα μου πει και με 2-0 θα σε διώξουν. Αλλά τόσο χέστης Ολυμπιακός. Που να μην μπορεί να ρισκάρει 15 λεπτά με 4-4-2 και να βάζει τον Καρντόσο στη θέση του Ανσαριφάρτ, είναι το ρεζίλι του Ολυμπιακού. Εκεί φαίνεται ότι είναι απολυμμένο ο Μπέντο. Εκεί φαίνεται ότι είναι απολυμμένο ο Μπέντο. Όχι. Στον Καρντόσο, επάνω στον Ανσαριφάρτ και στις δηλώσεις αργότερα, που λέει να πούμε τα εργαλεία μου και τα εργαλεία μου. Και, τον και η διοίκηση που τους πούλησε και μ' άφησε εκτεθειμένο. Εκεί μιλάει ως απολυμμένος. Μπράβο. Όχι ως προπονητής του Ολυμπιακού. 100%. Το έχει πάρει το μήνυμα, σου λέει τώρα τελείωσε. Τον είπαν ότι τρεις ήττες έχει να κάνει ο Ολυμπιακός το 94, ναι, χωρίς να βάλει γκολ. Ναι. Και έτρεχε και δεν προλαβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι θα κάνει και από τον Ατρόμητο. Ναι. Αν παίξει έτσι. Ποιον προπονητή θα πάρουν τώρα? Δεν ξέρω ποιον θα πάρουν γιατί θα κάνουν. Κάτσε, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι με την Μπεσικτάρ. Μπεσικτάς. Τι είναι αυτό? Η οποία έχει και παικταράδες. Πρώτη στην Τουρκία. Με 4 βαθμούς διαφορά νομίζω από το δεύτερο. Και με Αμπουμπακάρ on fire. Τον άφησε ο άλλος απίθανος από την Πόρτο. Τους περιμένει, τους βλέπουν σαν ξερολούκουμο. Ναι. Μακάρι ο Ολυμπιακός να κερδίσει και να μας ξεφτυλίσει. Να εμφανιστεί. Μακάρι γιατί κόκκινα? Γιατί ρε φίλε παίζει με τουρκική ομάδα και δεν γουστάρω να χάσει. Όταν τα παίρνεις από τις τουρκικές αερογραμμές καλά είναι. Μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύομαι καθόλου. Μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύομαι κόκκινα. Μπερδεύεσαι. Εγώ τι έχω να πω το λέω. Καλά, όταν τα παίρνεις από τις τουρκικές αερογραμμές. Δεν τα παίρνω. Πώς δεν τα παίρνω? Εργάζομαι σε μια επιχείρηση, ναι, η οποία μπορεί να κλείσει να παίρνει νόμιμα διαφήμιση. Βεβαίως. Από όπου κουστάει. Δεν να πάνε πες στο λογιστήριο, αυτά που μου αναλογούν από τις τουρκικές αερογραμμές δεν τα θέλω. Γιατί μου αναλογεί από εκεί, ρε φίλε? Σου αναλογεί. Δεν γίνεται. Αυτή την εγώ από τις τουρκικές αερογραμμές τη διαφήμιση την παίρνεις, ε? Εγώ το χρυσά δεν το κουστάω, τη διαφήμιση την παίρνεις. Τρως. Είναι νόμιμη εταιρεία. Νόμιμη. Και τα σουβλάκια που τρως από την τουρκικές αερογραμμές νόμιμα είναι. Σουβλάκια τρως. Δεν τρως. Εγώ ξέρω ότι πολυτέλειες τέτοιες δεν υπάρχουν. Η ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, ποιος τα πληρώνει? Ε?
Ποιος με τις τουρκικές αερογραμμές δεν τις θέλω εγώ. Εντάξει. Είμαι Έλληνας. Αν αυτό νομίζω ότι είναι αστείο και χιούμορ τώρα. Με χιούμορ okay. Είναι, ναι. Okay. Εγώ δεν θέλω τον ελληνικό χρυσό. That's... Πάνε πάνω στη λογίστρια. Χιούμορ, ελληνικό χρυσό και τουρκικές αερογραμμές, πόσα τα 100 είναι, 20% είναι από το μισθό μου. 1000 ευρώ παίρνω, 800 θέλω. Για να είσαι Έλληνας. Άσε τώρα τα πατριωτηλίκια σε μένα, Πασοξή. Λοιπόν. Άστε. Τι είσαι. Τι είσαι. Πασοξή. Το λες βλάκα, λέει τι είσαι. Το λες κεφάλα, λέει τι είσαι. Πατριωτηλίκια τώρα. Κίνηση... Όλοι οι Πασοξίδες γίνατε χρυσαυγίτες. Πατριώτες όλοι. Άιντε βρε τώρα. Η κίνηση του Μαλεζά είναι καρμπόνα από την εποχή του Σάντρου με Βιερίνια Μαλεζά και Κοντρέρας. Σας πειράζει. Και είναι κακό αυτό. Σας ενοχλεί. Εγώ λέω ότι άντε και είναι κίνηση. Δηλαδή, όταν εγώ βλέπω κάτι καλό ή ο Ρατόπουλος βλέπει κάτι καλό ή ο Χατζηγεωργίου και το εφαρμόζει και αυτό στη δουλειά του. Είναι κακό. Διακρίνω μια ζήλια απέναντι στον. Δεν κατάλαβα. Ναι. Είναι μομφή ναι. Το να βλέπει. Κάτι, όταν δεν μπορεί να παράγεις μόνος σου και δεν έχεις ένα πηγαίο ταλέντο από μόνος σου, τουλάχιστον να αντέγραψε καλά. Το Κρέσπο η κίνηση ήταν καθοριστική. Δική του κίνηση. Δεν ήταν κίνηση Σάντος. Η Σάντος ρε. Αυτή τώρα ξέρει. Όχι, απαντάω στον Ιέντα. Πριν το μάτς παίρνουν τηλέφωνα και αμυντικά παίζουμε και φοβόμαστε. Καλά κάνετε και φοβόσαστε. Καλά κάνεστε και άλλο φοβόσαστε. Άλλο σέβομαι. Γιατί ο προπονητής της, πώς τη λέγανε στην Τουρκία, δεν το σεβάστηκε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός και λαβωμένος είναι Ολυμπιακός. Δεν θα το σεβαστώ. Θα τον πω παίξε φορτούνι 10 μέτρα μακριά ο Τζίμι Ροτ. Κάνε αντεπίθεση να με βάλεις μέσα στα δίχτυα. Αυτό θέλετε. Θέαμα θέλετε. Δηλαδή το δεύτερο γκολ που γίνεται πάσα ο Τζίμι Ροτ στον άλλον πάρε βάλε. Δεν σας αρέσει το έχει θέαμα. Έχει άλλα μηνύματα. Περίμενε. Άμπαλι. Γίδι κόκκινε η μέτρος τώρα έχει λάθος βαθμούς. Του πάω 43 έχει. Είσαι το γίδι της ημέρας με διαφορά. Γιατί σου διαβάζω τη βαθμολογία. Και σου λέω ότι από τον τέταρτο, από τον πέμπτο έχει διαφορά 4 και από την ΑΕΚ 7. Τι σχέση έχει με τη λάθος βαθμολογία που μπήκε από το δαίμονα του τυπογραφείου. Δαίμον. Ναι, και με τους 7 που σου λέει από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει 36 και ο ΠΑΟΚ 43. Μια άστρα πάει στο γύρι. Εντάξει, άρα είσαι το γύρι της ημέρας γιατί πλήρωσες να μου πεις κάτι το οποίο είπα σωστά. Μη. Εγώ ρε παιδιά περίμενα τη δόσιμο από τη δηλώση του Κυρσάβα, αλλά τελικά. Δεν έδωσε και όπως είπε και ο κόσμος χθες, βάλτε μέσα τον Μπαρμπασάβα. Από τα πολύ έξυπνα συνθήματα που ακουστήκανε, ερώτηση: πώς το εξηγείς ότι ο λαλίστατος Σάββας Θεοδωρίδης δεν μίλησε με το παιχνίδι? Θα σου πω. Ξέρεις κάτι ή εκτιμάς? Εσύ, άμα πιείς δύο κρασιά ναι. Στην ηλικία που είσαι ναι. Και περπατήσεις, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Έχεις διάθεση. Εδώ σε παίρνει ύπνο στη δεύτερη ώρα, άμα πιείς. Λοιπόν, άμα πιείς και εγώ άμα πιείς. Όχι, εννοώ να εκπομπείς. Μια και δύο, παλιά. Δεν έπινε. Και εγώ άμα πιω, τι, θα κοιμηθώ. Παλιά κάναμε εκπομπή πρωί. Πόσο χρονών είναι ο Σάββας? 80. Πόσο είναι? 80. Και παραπάνω. 83 είναι. Ξέρεις που θα είμαστε εμείς 83 χρονών. Θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Θα είμαστε. Στο οστιοφυλάκιο θα είσαι. Εντάξει. Θα έχει το κεφάλι, το κρανίο λιωμένο, θα μπαίνουν τα πουλιά και θα κάνουν τσίσα. Άγια παιδάρε. Γιατί δεν μίλησε ο Σάββας? Τι να πει ο Σάββας? Πάντα, να πει τι, πάντα έχει να πει τίποτα για τον Κίζα, κύριε, ξέρω. Έχει να πει τίποτα για τη διαιτησία, έχει να πει τίποτα για το υλικό του Ολυμπιακού, τι έχει να πει για τη φιλοξενία του Σαββίδη, τι παράπονο έχει, τι έχει να πει, τι τον κάνανε το Σάββα, ήρθε εδώ, του βάλα δυο γκολ, έφυγε. Ποιος το πήρε, ο Ίβιτς ή η έδρα? Ποια έδρα ρε, στα πρώτα 20 λεπτά μουγκάθηκε του, ποια έδρα, έτσι είναι η έδρα. Όχι, εγώ θυμάμαι τι λες, για την ΑΕΚ έλεγες έλειος τον πάνιο. Φυσικά, η ΑΕΚ έχει καλύτερη κερκίδα από του ΠΑΟΚ, δεν το ξέρεις. Πρέπει να γλύφουμε. Ήτανε όταν πήρε ο Ολυμπιακός την μπάλα 20 λεπτά και τον πάτησε τον ΠΑΟΚ. Άκουσες καμιά έδρα? Ακούγες. Α, όχι εσύ είπες, άκουσες καμιά έδρα? Καμιά τούμπα να φλέγεται? Λέγε ρε, σ' ακούω. Μετά τα γκολ φλεγόταν. Στα γκολ. Και πριν τον αγώνα. Στα γκολ και θιά μου η σωτηρία που είναι 90 χρόνια πανηγύριζε από τον μπαλκόνι. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Κύριε Ξερόλα Ραπτόπουλε, το χαφάκι που λέγεται Σακχόφ πήρε και ένα UEFA κύπελο. Η χαφάρα Τσόρι Ντομίγκες τι πήρε? Αυτή είναι η απάντησή σου? Όχι, σχόλιο κάνει. Εγώ λέω τα μάτια σου τη βλέπουν και τα μάτια μου τη βλέπουν. Ότι ο Τσόρι Ντομίγκες είναι η μοναδική προσωπικότητα από τα χαφ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού που μπορούσε να παίξει μισή ώρα. Αλλά ο κομπλεξικός ο Μπέτο καλά έκανε στον ΠΑΟ και φυσικά. Επειδή είπες ότι ο Σακχόφ δεν είναι τίποτα. Και εμένα δεν μου αρέσει ο Σακχόφ, αλλά σου λέει ότι ο Σακχόφ το ιστορικό του έχει πάρει ένα κύπελο UEFA. Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν. Θέλει μισό λεπτό, ρε φίλε κόκκινε. Μισό λεπτό. Και ο Καυσής πήρε σαν center back. Κύπελο Ευρώπης. Ωραία. Τι να πούμε, ότι ήταν ας πούμε καλύτερος από τον Μανολάτο Στέλιο, ότι ήταν καλύτερος από τον Τάσο Κυριάκο, ότι ήταν καλύτερος ξέρω εγώ από τον, ξέρω εγώ, τον Μανολάτο και τον Μανολά αυτόν εδώ που είναι τώρα. Τι να πούμε. Έτσι και το πήρε.
Okay. Τι να κάνουμε δηλαδή. Θέλουν προγνωστικό για το. Και ο Χαλκιάς πήρε τρίτο θεματοφύλακας Euro. Τι πάμε, ότι είναι ο Ζαμόρα. Τι προγνωστικό. Λοιπόν, για το Πανιόνιο Σάιτ. Τι προγνωστικό μου να δώσει. Θα του δώσει τη διπλό, εσύ, εγώ χ. Εγώ θέλω να δω την ΑΕΚ τώρα. Ναι. Αν θα φροντίσει να μειωθεί η διαφορά με γιατί τον Γιατί να φροντίσει. Αυτά που λες είναι βλακίες. Εντάξει, okay. Γιατί είναι βλακίες. Ενώ αυτά που λες για κουμπαριές δεν είναι βλακίες. Για κουμπαριές. Γιατί προσφυγική ομάδα η μία, προσφυγική και η άλλη. Προσφυγική, ε. Προσφυγική. Για εκπέμπτη. Δεν μπορεί να βγει. Όχι. Okay. Θα δώσει το μάτς η ΑΕΚ να βγει έκτη. Για να πάρει ο Πανιόνιος στο πρωτάθλημα που θα το πάρει. Τι λες, μωρέ κόκκινε. Πολύ έξυπνο είσαι, μωρέ κόκκινε. Τι, επειδή όλοι εσείς δίνατε τα μπάτσο Ηρακλής δεκαετία 80. Και ανοίγατε τα πόδια, τα ανοίγουν όλοι. Άκου λίγο. Για λέγε. Και ποιο λέει κόκκινο ότι θέλουν να κερδίσουν οι παίκτες που τρώνε αντεπίθεση το 92. Ποιο τρώνε αντεπίθεση. Έτσι λέει ο Ηρακλής, τρώνε αντεπίθεση. Δηλαδή ο Κούρος σκόνταψε επίτηδες. Δεν σκόνταψε. Ναι. Έχασε την κεφαλιά. Δηλαδή ή έπρεπε να γυρίσει πίσω. Αυτό πήδηξε να πάρει κεφαλιά. Ποιο Κούρος πήδηξε, ρε. Στον, ο Πλατέλας όταν κάνει την τρίπλα πέφτει ο Κούρος κάτω. Ποια κεφαλιά. Αυτό είδες. Εσύ τι είδες. Ό,τι στοίχημα θέλει ότι πηδάει να κάνει κεφαλιά. Ποιο πηδάει κάτι. Ο Κούρος. Στον Κούρο χαμηλά μπήκε. Ρε άλλο αυτό, η φάση πώς ξεκινάει, διώχνουν οι αμυντικοί, διώχνουν ένας αμυντικός από δεξιά την μπάλα, κάνει 50 ραμπαλιά και πηδάει ο Κούρος αντί να έχει man to man το Πλατέλα, να μην αφήσει το Πλατέλα τα μάτια του, κοιτάει την μπάλα και πηδάει να την πάρει, φεύγει ο Πλατέλας, κυνηγάει. Τον προλαβαίνει, τρώει με τα τρίπλα στην περιοχή. Ποια τρίπλα, ρε, έπεσε κάτω, ρε, ο Κούρος. Άμα τρελάνε. Θα στο δείξω βίντεο. Τι να δείξει πάλι, ουίσκι χαλασμένο ή ποιο. Θα εκτεθεί. Ποιε κάνα καλό. Το μεγαλύτερο λάθος δεν καθάρισε την πρώτη στιγμή τη φάση. Ποιο. Του Κούρου. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σταυρώνουμε. Τι Κούρο να σταυρώσει, ρε, κόκκινε. Βάζει το Σαραμαντά που είναι κοντό και γρήγορο. Και τον βάζει εξτρέμ να κτίρα, πάρει το ματ. 0-0 είναι. Και τον Κούρο μπακ. Θα το δει και τι θα το δει, ρε, τι θα το δει. Πάλι έχεις δίκιο. Τι να δω κι εγώ δίκιο, ρε. Μπαίνει ο Σαραμαντάς, ρε, άμπαλε. Τι θέση έπαιξε ο Σαραμαντάς. Ο Σαραμαντάς. Ναι. Αριστερό μπακ. Μπακ έπαιξε. Ναι. Έτσι τον είδες. Ναι. Και ο Κούρος τι έπαιζε. Τον Κούρο τον πέρασε στη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή τον πέρασε. Ναι. Άκου εδώ τώρα. Ο Σαραμαντάς έπαιζε εξτρέμ και ο Κούρος αριστερό μπακ. Νέξινος. Άσχεται. Και του τραβάει την τρίπλα Πλατέλας που είναι 1-20 με ταχύτητα φοβερή πάνω στον 1-90 τον Κούρο που κάνει την αλλαγή ο δικός σου αλλά δεν το βάζει στο Σαραμαντά κλείσει τον Πλατέλα τελειώνουμε τα έρθει 0-0. Τι βλέπεις μπάλα ρε, άσε βλέπει κανένα σύριαλ. Α, σύριαλ να δω. Μοσχάρο κεφαλή. Σύριαλ να δω. Καλησπέρα Ράνια, Ραπτόπουλε θέλω ένα σχόλιο για Πρίγιοβιτς όταν θα κάνετε σχολιασμό για το χθεσινό μάτς. Θυμάμαι τι έλεγε στην αρχή όταν τον πήραμε. Τώρα που τα παστελώνει τα γκολάκια πώς τον κόβεις. Ο παστελό... Δεν κατάφερα να ακούσω εκ προηγούμενες εκπομπές, οπότε sorry goal... αν ρωτάω κάτι που έχεις ήδη απαντήσει. Κώστας από Μπελόκηπους. Το γκολ που βάζει ο Μπρίγιοβιτς είναι γκολ Αθανασιάδη. Αυτά που δεν μπορεί τώρα πλέον επειδή είναι μαγεμένος Αθανασιάδης, το κάνει ο Μπρίγιοβιτς. Ο Μπρίγιοβιτς, όλο το μάτς, όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε την υπεροχή, δεν βγήκε από το κουτάκι καθόλου. Άρα είναι του κουτιού ο Μπρίγιοβιτς. Δεν είναι σαν τον Ανσάρι Φάρτ να βγει έξω από την περιοχή, να πάρει, να δώσει, να τριπλάρει, να φύγει, να γίνει εξτρέμ, να κάνει κούρσα. Είναι στατικός. Εντάξει, για εκεί τον έχετε, τον Πρίγιοβιτς. Πάρτιν, βάλτιν. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Κλάους και ο άλλος ο Κουλούρης που έμεινε ταλέντο μόνιμο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σ' ακούω. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ναι, αυτή είναι η απάντησή. Λοιπόν, δες τη φάση. Ναι. Λοιπόν, ορίστε. Δες τον παίκτο ατρομήτου από δεξιά. Μάλιστα. Κάνει την πενιντάρα. Δες τι κάνει. Ναι. Προσπάθει να πάρει κεφαλιά και το χάνει. Ωραία. Και λοιπόν... Εδώ είναι το λάθος. Όχι εδώ. Γιατί ρε φίλε, αν κυνηγούσε τον Πλατέλα και όχι το. Δεν θα έπεφτε μετά. Έχασε δυνάμεις. Τι έχασε, έχασε τρέξιμο. Έχει. Δεν το είδες. Τι τρέξιμο έχασε. Δεν το είδες. Εδώ είναι το λάθος. Πηδάει να πάρει κεφαλιά. Ωραία, εδώ και τυχά. Εκεί τελείωσε. Έπεσε εδώ. Έφτασε εκεί τελείωσε. Γιατί έφτασε εκεί τελείωσε. Ρε το σταματάς με φάουλ στο στη μεσαία γραμμή. Πού, δεν ξέρει μπάλα. Δεν μπορεί. Δουλε... Εδώ έπεσε. Εδώ. Άλλο εκεί. Εδώ το χάσε. Ρε άλλο εκεί και τον κόλ που τρώει ο Γιαννίκουλ είναι κατεμιά. Γιατί? Πάει να τη βγάλει και πάει μέσα. Ένα ρεκόλ αυτό που τρώει τώρα ο Γιαννίκουλ στην κλειστή. Κρύο είναι. Κλειστή γωνία τώρα. Γιατί από εκεί μπορεί να σου τάρει που θέλει. Άδειε παιδό ρε. Καταρχήν είναι στα δύο μέτρο πήγε. Δεν πανάνε ρε. Ελαστικότητα πρέπει να τη βγάλει τερματοφύλακα εκεί. Στο μισό μέτρο. Και κλαίει ο Κούρος ο οποίος. Κλαίει ο Κούρος. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Σιγά με κλαίει ο Κούρος. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Θα χάσει τα λεφτά. Δεν μπορούμε να το σταυρώνουμε τώρα για μια. Τι να σταυρώσει. Τον προπονητή σου να σταυρώσει που αντί να βάλει το Σαραμαντά εκεί έβαλε τον Κούρο. Λοιπόν, εσύ να σταυρώσω γιατί. Α σταυρώσει! Να σταυρώσει! Σταυρώσει! Να σταυρώσει τον προπονητή σου που βάφτισε το άλλο το κοριτσάκι και δεν του δώσαν πόντο. Εκεί να σταυρώσει. Πάρ το αυτό, τι θε. Ορίστε. Κουμπαριέ και κάνετε και. Να βράσω τι κουμπαριέ σα. Όλοι κάνετε κουμπαριέ. Μόλι η κουμπάρα κάνει λίγο τα γλυκά μάτια, πάνε κουμπαριέ. Ο άλλο χαλάει την κουμπαριά για το μάτσι.
Τι να σε κάνω, ρε κόκκινε, τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω. Δουλειά. Τι να δουλειά να έχεις. Το μέτρο της απόσυρσης μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνεί στην εταιρεία αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Η αδερφή Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσει την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή απλά καλέστε στο 18133. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Χουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλα τα σαμπουάν Ultrex, ξυριστικά Wilkinson και χαρτιά υγεία Softex 50% φθηνότερα. Καθαριστικά Azax και υγρά πιάτων Palmolive 40% φθηνότερα. Μαλακτικά Quando και προϊόντα Vanis 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 14,99 για μαγικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Κάνε κράτηση τώρα στο Ryanair.com ή μέσω του app από μόνο 14,99. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλοι απλής μετάβασης, περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο Ryanair.com. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Πες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi's Top Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Έχετε καλέσει το ταξιδιωτικό γραφείο του Ιωάννη Αγύριστου. Για ταξίδια εντός Ελλάδος, πατήστε το 1. Για ταξίδια στο εξωτερικό, πατήστε το 2. Για να μιλήσετε απευθείας με τον Ιωάννη Αγύριστο, πατήστε δις. Μπορεί να μην ταιριάζουν όλα τέλεια με την επιχείρησή σας, ένα όμως από τα POS της Εθνικής σίγουρα ταιριάζει. Γιατί στην Εθνική Τράπεζα θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία τερματικών συσκευών και προγραμμάτων για να διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση. Αποκτήστε σήμερα το δικό σας POS σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο mbg.gr. Στην Πορσελάνα διαμορφώνουμε το χώρο στη τιμή που πραγματικά σας εκφράζει. Γι' αυτό, πρώτη με 11 Μαρτίου, σας προσφέρουμε μείον 30% και δώρο των ΦΠΑ σε όλα τα πλακάκια, είδη μπάνιου, κουζίνας και τα έπιπλα σπιτιού. Μόνο για λίγες μέρες στα καταστήματα Πορσελάνα. Πορσελάνα. Feeling home. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα. Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ξέβαψε, κάντο. Χάλασε, κάντο.
Έσπασε. Κάντο. Ό,τι κι αν έγινε, υπάρχει λύση. Κάντο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά, εποχιακά, είδη θέρμανσης και κήπου για να κάνεις τα πάντα με κέφι. Κάντο, ποιοτικά και οικονομικά. 1500 τετραγωνικά μέτρα για ιδιώτες και επαγγελματίες πολυτεχνίτες. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-048. Κάντο μόνο σου, κάντο για σένα. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μουσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Άντε για παιδιά, τα λέμε. Κάτσε ρε Μάρια. Με το δικό μου αυτοκίνητο δεν ήρθες. Με το δικό σου ήρθα. Με το δικό μου φεύγω. Έρχεσαι με το φίλου, φεύγεις με το δικό σου. Το Princess Casino κληρώνει από ένα Volkswagen Polo αξίας 12.000 ευρώ κάθε μήνα για 4 μήνες και σε περιμένει να το διεκδικήσεις. Επόμενη κλήρωση στις 2 Απριλίου. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Γιατρέ μου, πονάνε τα σαγόνια μου! Ηρεμήστε και πείτε μου ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που κάνατε πριν αρχίσει ο πόνος. Παρήγγειλα από το Μάσιμα τις νέες προσφορές με δώρο Coca-Cola και από χθες δεν σταμάτησα να μασάω! Αχα, λογικό! Αφού με τέτοιες γεύσεις το Μάσιμα δεν σταματάει ποτέ! Κατάλαβα, και εσείς μασίστας, ε! Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Ψάλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Εμείς θέλουμε να δίνουμε ακόμη περισσότερα στους δικούς μας ανθρώπους. Έλα στα Lidl αυτή την εβδομάδα για ηλιέλαιο 5 λίτρα 1 ευρώ φθηνότερα, τώρα 6,29. Μπύρα Lager 250 ml 24 φιάλες 2 ευρώ φθηνότερα, τώρα 7,99. Και ελληνικά πορτοκάλια μεγαλόκαρπα φαγητού 59 λεπτά. Όλα τα καλά στα Lidl. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τις γραμμές να είναι γεμάτες από νωρίς, χωρίς καν να πούμε ποιες είναι, τι είναι, πώς είναι. Ουχ, μόνο δύο φορές το χρόνο γεμάτες χωρίς να πεις. Σιγά. Να μην πω την υπάρχουσα κατάσταση. Να πεις την υπάρχουσα κατάσταση. Λοιπόν, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες και από διαρροές που υπάρχουν. Τι διαρροές, μπορεί ο Κουλιανός έστειλε μήνυμα. Πες, τι μήνυμα μας έστειλε. Ότι θα πάει με τον Ιμπαγάζο. Προπονητή. Από αλλού πήρα το πείδημα. Παλαιγάρι μου, από το πήρε. Λοιπόν, χρειάζεται να πω ποιον. Ενδιαφέρει κανένα. Όχι, δεν μου έστειλε ο Νίκος μήνυμα, ρε φίλε. Με έχει βοηθήσει πολλές φορές, αλλά μου ήρθε από αλλού. Ότι πάει κατά πάσα πιθανότητα με δίδυμο η Μπαγάσα και. Τι και. Το δίδυμο η Μπαγάσα και. Ποιο άλλο, ποιο είναι. Ο Μοδέστος είναι. Άστο. Πάνε. Χάνουμε χρόνο, άιντε, πάμε. Λοιπόν. Πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι το μέτρο της απόστασης μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει οριστική διαγραφή. Ναι. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείς στην εταιρεία Αδερφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Η Αδερφή Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσει την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή, απλά καλέστε 18133. Πάμε στον κόσμο να μας πει ό,τι θέλει να μας πει. Για αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. Ναι. Έλα, ρε. Καλώς τον. Ω, στεραχωρεμένος είσαι. FM πάω και εκεί. Μάλιστα. Α, μπράβο. Λοιπόν, δώσε την Τατιάνα λίγο, ρε. Εδώ είμαι. Δεν μου λες, ρε, Τατιάνα, πού είναι, ρε, το διάρρη. Τι να σε κάνω, μωρέ. Μαύρη κάρτα. Τα κουμπαριά για αυτές τις περιπτώσεις τα χρειάζομαι. Τι σόι κουμπαριό είναι αυτό, ρε Παντελίδη, που έχεις κάνει. Ακούστε, σου λέω εγώ, ρε. Τι σόι κουμπαριό είναι αυτό. Μην ξαναμιλάς για Ηρακλή, ρε. Τι να σε κάνω, ρε. Ανοίγαν οι άλλοι την άμυνα και εσύ είχες τον Περόνε 45 χρονών και το Λεωζίνιο 82.
τον Κυρσάβα να έβαζα με τον Αλέφαντο ένα γκολ, ρε. Θα κάνανε κάτω, ρε. Άχρηστη να πούμε. Ρε εσύ. Θα πει το κοριτσάκι στον Νουνό. Τι να κάνω, ρε Νουνό. Μα είχε εκεί του άχρηστου να πούμε. Μοντέιρο. Εξτρέμ. Πού τον ψωνίσατε αυτό, να ρε. Στη λαϊκή τη κάτω τούμπα να πούμε. Ακούστε σου λέω εγώ. Τι να με πει, ρε. Ακούστε σου λέω. Έβαλε το Σαραμαντά Εξτρέμ. Είχε τον Φουκαρά τον Κούρο 1,90 τον κατέβασε. Και ο άλλο τον πέρασε όπω πέρασε η Πόρσε να πούμε. Του χορεμένου του Βακάκη. Ρε. Να σε κάνω. Με αυτές τις δηλώσεις να πούμε αυτούν το αχαχάν. Με αυτές τις δηλώσεις του αχαχάν μας πρίξατε. Δεν μας είπε να πούμε αυτός εδώ να πούμε ο ξυγιαστής. Δεν μας είπε για τις σφαγές που έχουν γίνει. Δεν υπάρχουν ξυγιαντές, ρε. Εγώ το είπα και στο Sport Dog. Ξέρεις τι σε είπα, ρε. Παρτούζα δεν μπορεί να πάρει στην ΕΠΟ, ρε. Ένας θα την πάρει, ρε. Είναι μονογαμική η ΕΠΟ. Εξηγιάντες δεν υπάρχουν. Εσύ, άκου, εξηγιάντες πώς δεν υπάρχουν, δεν είπα χθες πάλι. Άστα αυτά συνθήματα, πασοκικά συνθήματα είναι αυτά. Το λάβαρο και τρέχει. Αυτός εδώ, ο Παπαστρούφ. Το είδε στο στρουφάκι πως χοροπηλούσε, είπα. Ναι. Δεν μας είπες όμως και για τα πέναλτι του Ολυμπιακού. Ποια πέναλτι. Αυτό που έπεσε κάτω που έλεγε όλη τη βδομάδα. Μεσημέρι βράδυ, μπέναντι, σφάξε τον Μπάουκ με τον Ηρακλή, δυο μπέναντι να το λέωσε. Αυτό ήταν μπέναντι το ρε. Το πρώτο στο πέμπτο λεπτό ήτανε. Α, και το άλλο που έπεσε να πούμε με το χέρι. Το άλλο κοντά ήταν, άστο, το άλλο ήταν κοντά. Α, κοντά ήταν, του Ηρακλή μακριά ήτανε. Του Ηρακλή ήταν μακριά. Άκου, άκου, τι είδες τι γλύφτης είναι και ως ποιο κάνει. Όχι γλύφτης. Και τη γλώσσα του και τα σαγόνια του όλο σέρνονται στο πάτωμα, ρε. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Γεια σου. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ρε. Χωρίς αμφιβολία. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Τι, κλάμα ο Ηρακλής πάλι, κλάμα. Χάρηκες. Εγώ. Ναι. Γιατί είναι και φυσικά και χάρηκα, τι θα πει. Όχι, χάρηκες για τον Ηρακλήλο. Χάρηκες. Τι με νοιάζει με έναν Ηρακλής, εγώ δεν είμαι κομπλεξικός σαν και αυτούς που κοιτάνε μόνο να χάνει. Φίλε, εσύ το πρώτο πράγμα που είπες. Ήτανε κλάμα ο Ηρακλής, κλάμα. Μα αυτός βγήκε και κλαίει, γι' αυτό είπα. Γιατί, άδικα φωνάζει. Βέβαια. Άδικα φωνάζει. Ναι, τώρα, έλα τώρα, δεν λέγε άδικα φωνάζει. Όπως εχθές ο τέτοιος που έλεγε ότι το τέτοιο, το γκολ του ΠΑΟΚ ήταν offside. Αλλά πού και ως πού. Είχε τον Μπαστακό 90 λεπτά έξω ο δικός. Ποιος είπε ότι υπάρχει offside στο γκολ του ΠΑΟΚ. Σε κάνω εχθές έβλεπα την εκπομπή και αυτός του Χαμπάδος που είναι. Εντάξει, λέει κάτι το οποίο... Κάνει λάθος και λοιπόν το σταυρώσουμε. Ποιος κάνει λάθος. Το σταυρώσουμε. Ποιος σταυρώσει. Υπάρχει ο ψάρι του κόλπου Πριγιώβιτς. Όχι βέβαια. Ποιος το λέει αυτό. Λέει το λέει κάποιος λέει στην τηλεόραση. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος. Λάθος έκανε. Άσχετος. Λάθος έκανε ρε. Δεν είναι άσχετος. Λάθος έκανε. Τι λάθος. Άμα πεις αυτό το κόλπο ψάρι δεν είσαι παντής άσχετος. Ρε φίλε. Μα επέμενε, τον εξηγούν χίλιοι άνθρωποι ότι έτσι και έτσι και αυτός επιμένει. Offside, offside, offside. Αγαπάει υπερβολικά τον Ολυμπιακό. Και αυτό τι πάει να πει, ότι πρέπει να βγάλει το κανονικό κόλπο offside. Όχι βέβαια. Άμα ήταν πονηρός, θα έλεγε πέναλτι στο πέμπτο λεπτό δεν με δίνει ο Κίζας. Με το χέρι απλωμένο το αλλούνουμε στην περιοχή. Πάμε παρακάτω. Άστε τον Κίζα. Άριστος ήταν. Ο Τζόρνταν είχε δίκιο που είπε ότι στο πειθαρχικό κομμάτι ο Κίζας έκανε πολλά λάθη. Ας έδινε τον πέναλτι στον Ολυμπιακό στο πέμπτο λεπτό, σου έλεγα εγώ. Ρε φίλε, πρώτον, εδώ δεν δουλεύει κανένας από αυτούς που ανέφερες και δεύτερον, πού αδικήθηκε, πού έκανε λάθος ο Κίζας. Εγώ τον Κίζα τον έχω σκίσει. Αγωνιστικά. Τον έχω ξεπατώ. Ο Κίζας ήταν αλάνθαστος θες. Αγωνιστικά εννοείς. Αλάνθαστος, ναι, σε όλα. 6-7 κάποιος θα μπορούσε να δώσει. Τον έχω ξεφτυλίσει, όχι τον έχω σου. Χτες ήταν αλάνθαστος. Ναι, ό,τι αφορά το παιχνίδι ήταν πολύ καλός. Εκεί δηλαδή τι πρέπει να αφορά την προσωπική του ζωή. Τι μου λες τώρα. Όχι, το πειθαρχικό κομμάτι. Μπορούσε να δώσει. Δεν ξέρω αν είναι καλό παιδί. Εγώ σαν διαιτητή σαν το κρίνω. Σαν διαιτητής είναι πολύ καλός. Εμένα δεν μου άρεσε. Χτες μου έδειξε ότι έκανε ρεσιτάλ διαιτησία. Δηλαδή στην Ευρώπη έχει καλύτερες διαιτησίες. Πλάκα ρε μου κάνεις. Τι ήθελες να πει τον Ολυμπιακό ότι αποβάλλεται με τον μπήκε στο γήπεδο. Να μην σου πω ότι σου χαρίστηκε κιόλα. Ευνόησε κιόλα τον ΠΑΟΚ. Στο Λέοβατς. Πάνω. Δύο κάρτες. Σε κάτι. Εγώ θέλω να πω, ξέρεις τι κοστί αυτό το πράγμα. Δεν πρόσεξε. Δεν το είπε κανείς. Εγώ ένα πράγμα είδα χθες. Ότι όταν έβγαινε στα πρώτα 25 λεπτά που ήταν καλός ο Ολυμπιακός και μας πίεσε, όταν έκανε τις επίθεσεις και έχανε την μπάλα, ένα κενό είχε στο κέντρο μέχρι το και ένα 30-40 μέτρα. Και δεν υπήρχε κάποιο παίκτη του ΠΑΟΚ που να κουβαλήσει την μπάλα. Καταλάβες. Και αναγκαστικά ο Τσίμιλο πιο πολύ σκεφτόταν την άμυνα.
Και ο Τσίμηρος ήταν ρολίστας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο MVP έκανε. Του ΠΑΟΚ ήταν ο Τσίμηρος. Πολύ καλό, αλλά μετά το 25, εκεί που ας πούμε έστρωσε η ομάδα κάπως. Μέχρι το 30 παιχνίδι, ήταν καλύτερος. Ήταν πολύ καλός. Ναι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, ευχαριστώ. Πού είναι ρε η τρελή από την Καστοριά, ακόμα να βγει. Ναι. Ναι. Καλώς τον. Μάρκο, το ραδιόφωνο κλείσε, ξέρεις. Είπατε για τον ΠΑΟΚ χθες. Έπαιξε τουλάχιστον ένα παιχνίδι αυτό που δεν έχει κάνει σε όλη τη σεζόν. Παρουσίασε ένα στρώσιμο μπάλας, τουλάχιστον και πρόσφερε για τον κόσμο μια ευχάριστη βραδιά. Θέαμα δεν υπήρχε χτες. Ένα θέαμα ωραίο, γύρω στις 22.000 φιλάθλους. Sold out δεν είχε, να μην πούμε αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον θέλουμε τώρα το αεκάκι, η αεκούλα, να το πάρει ο Πανιόνιος σήμερα, το ματσάκι αυτό, και να έρθει στους 4 και εμείς στους 5. Τι μάτς έχει ο Ολυμπιακός μετά? Με τον Ατρόμητο παίζει. Με τον Ατρόμητο. Εκεί θέλω να κάνει μια γκέλα. Άσε τι θέλεις. Και θέλω μετά την κλήρωση κυπέλλου να βρούμε μπροστά μας την αεκούλα. Δεν θέλω τίποτα, ούτε Ολυμπιακό εγώ, ούτε Παναθηναϊκό, την αεκούλα, θέλω. Αυτή την ομαδούλα θέλω εγώ. Μπορείς να μην κλείσεις αεκούλα, σε παρακαλώ. Πες την όπως γουστάρεις, φίλε. Ναι, πώς γιατί να την πω εγώ μέσα, πώς θα την πω ρε σηκόκκινε. Όταν εμένα με βγαίνουν άτομα που δεν ασχολούμαστε εμείς, ποτέ να ασχολήθηκα εγώ με αυτή την ομάδα και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Ασχοληθήκαμε εμείς ποτέ για αυτή την ομάδα, οι ΠΑΟΚτζίδες? Όχι. Γιατί αυτή η ομάδα ήταν δέλτα εθνική. Γάμα εθνική, βήτα εθνική. Εμείς πήγαμε στα τάρταρα αυτά, όπως θέλει του φιλαράκι μου Αντωνιάδης. Να είναι καλά ο Άγιος Ιβάν για σένα. Όχι, καλά να είναι. Ας είναι καλά και ο δικός σου ο πρόεδρος που είναι τώρα εκεί πέρα. Αυτοί τον κράζουν, ήδη τον κράζουν. Ξέρεις γιατί είναι αεκούλα. Ξέρεις γιατί είναι αεκούλα. Γιατί θέλουν να κάνουν συμμαχία και να πληρώνει ο άλλος μόνο. Εντάξει, γι' αυτό καλά έκανε και βγήκε ο Κυριάκος εδώ και είπε και ο Ιβάν ότι φίλους δεν έχω. Ξέρεις τι είναι οι φίλοι. Πάω εγώ ο Κόκκινος και ο Ραγκάτσης και ο Κουλιανός και ο Πλιάκος να φάμε. Και να πληρώσουμε ρε φαινέ. Τι απ' ο Πλιάκος ή ο Κόκκινος ή εγώ. Δεν πληρώνω εγώ. Πάρει την ΕΠΟ και πληρώνει ο Σαββίδης της Ενώσης μόνο. Μάγκα, Μελισανίδιες ή Κουβαρντά. Καλά έκανε ο Ιβάν. Πολύ καλά έκανε ο Ιβάν. Σου λέει τι έκανα εγώ. Στην πλάτη τη δική μου πάρουμε την ΕΠΟ μαζί και πληρώνω εγώ. Άντε τα γόρια. Πολύ καλά έκανε. Μπράβο στον Ιβάν. Πήρε αργά μπροστά βέβαια. Έλα Μάρκο. Όπως ο Ιβάν παίρνει αργά σχετικά μπροστά σε όλα τα θέματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Ατρόμητος Ηρακλής. Για μένα, δεν θέλω εγώ να χάσει έτσι ο Ηρακλής. Ατυχία ήταν, άστο. Ναι, ατυχία ήταν. Μεγαλύτερη βλακεία. Ανοίγαν οι άλλοι την άμυνα, ατυχία ήταν. Ατυχία. Θα σωθεί ο Ηρακλής, εκτός αματικών και πέρσι, διαφορετικά. Με αυτή την ομάδα τώρα 7,5 ώρα παίζει τον Παναθηναϊκό Σάββατο, έτσι. Καθάρισε τον Παναθηναϊκό, αν είσαι μάγκας και ωραίος εδώ. Μπορεί να πάρει βαθμό ή βαθμούς του Παναθηναϊκού. Βέβαια, μπορεί να πάρει. Με αυτή την ομάδα όπως την είδα προχθές εγώ. Όπως την είδα εγώ χθες. Και εσύ αμυντική και τρώσει τον κόλλο εσύ τερματοφύλακα τώρα έτσι. Είναι δυνατόν. Να δούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Τι να την κάνω τέτοια κουμπαριά. Έλα. Ναι, ρε φίλε. Θα πνιγεί από το γλυκάνι. Σιγά. Έλα. Ακούς. Ναι. Πού είναι ο Κώστας? Εδώ. Έξω, να σου τον φωνάξω. Κώστα. Ναι. Ρώτα τον Ανέφατο γιατί θα καταστραφεί το ποδόσφαιρο αν πάρει ο Παγιώνης στο πρωτάθλημα. Γιατί να καταστραφεί το ποδόσφαιρο? Έτσι έκανε δηλώσεις. Ποιος? Ο Ανέφατος. Είπε ότι αν... Αν πάρει το πρωτάθλημα ο Παγιώνης θα καταστραφεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και το θέλει. Ρώτα τον. Μάλλον θα το ρωτήσω. Θα το πει. Κατάλαβες. Και δεύτερο, ο Μάρκος τώρα που τον άκουσα την Κυριακή, ποιος παίζει, ο ΠΑΟΚ με ποιον να παίζει? Μες στην ΑΕΚ. Αν χάσει, τι θα έχει να πει? Γιατί αν χάσει? Κοίταξε, και εγώ είμαι ΠΑΟΚτζής και εγώ στηρίζω την ομάδα μου, αλλά
όταν αυτό το δεύτερο. Ρε Σιούτσενα, ειλικρινά με γυρνά στη λάμπα τώρα. Έχει κερδίσει. Όχι, ρε. Όχι, θα με ακούς εσύ. Ή δεν είσαι παοξή ή μου πουλά τρέλα. Δεν μου λε. Κερδίζει μετά από τόσα χρόνια τον Ολυμπιακό με δύο γκολ διαφορά. Η Αεκούλα κέρδισε το κουτσό Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, ειλικρινά. Αντί να χαρείς, μια δεν μέρα. Δεν μπορεί να χαρεί, ρε. Κλαίγεσαι για την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί να χαρεί ο Πάοξης ο μυαλωμένος, ρε. Γιατί με αυτόν τον Ολυμπιακό ναι, πήρε τον Πρίγιοβιτς 6 μήνες μετά. Πήρε τη διαιτησία 6 μήνες μετά. Και για τους μείον 3 βαθμούς στις Βλαχομαγκές μετά. Δεν μπορεί να χαρεί ο Πάοξης. Ο Πάοξης πρέπει να κλαίει σήμερα. Καλά. Ο Παγιόνιος κέρδισε το κουτσό Ολυμπιακό. Γιατί δεν μπορεί να κερδίσει την ΑΕΚ. Ποιος. Ο Πανιόνιος. Μπορεί. Αυτά που σου λέω όμως. Θα χαρίσει. Θα χαρίσει. Η Αεκούλα και ο Πανιόνιος κερδίσουν αυτό το κουτσό Ολυμπιακό. Εντάξει, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, τι θέλεις φτάνει, δηλαδή. Φτάνει, φτάνει. Καλά το κουτσό Ολυμπιακό. Δεν μου λες. Χάρηκες και εγώ χάρηκα. Πρωτάθλημα πάντως θα χαρούμε. Δεν είμαι ούτε πουλάω μαντικές ικανότητες. Τότε τι μου λες τη λάμπα τη γυρίζει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Ας έχανε, ας έπαιρνε πρωτάθλημα. Καλά, ούτσανα. Χωρίς γλυκάνεις τώρα δηλαδή. Φορά. Μια χαρά τα λέει. Καθόλου καλά. Εσείς που πίνετε τα ξέρετε, τα γλυκάνεις. Καθόλου καλά. Πάμε. Εσύ άμα το μυρίζεις πέφτεις κάτω, άστο. Ναι. Γι' αυτό δεν πίνω, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ. Έλα φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Έλα, Βασίλης Αριανός από Καλαμαριά. Γεια σας, Βασίλη. Χατζινάκος. Όχι, 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 με έχεις ξαναρωτήσει, όχι. Πάντα είναι... αυτό ρωτάζετε, τρίτη φορά, τρία στα τρία. Τρεις Αριανοί υπάρχουν όλοι και όλοι, δυο Βασίλειδες είναι. Γεια λέγε. Τι λες, μωρέ, κυτρινό μαύρη είναι η Καλαμαριά, ποιοι είναι δυο-τρεις Αριανοί, τι μας λες, ρε. Όχι ρε φίλε, δυο-τρεις Αριανοί ακούμε εδώ. Ο ένας είναι ο φίλος μου, φίλος. Βασίλη, Βασίλη, μια μέρα είναι να έρθουν κάτι παοξίδες, το δίρουνε. Και πετάγεται ο Γιαλαμάς και λέει θα είναι μεγάλη ντροπή και αμαρτία να φας ξύλο από παοξίδες στιγμή που δεν έχεις φάει ξύλο από Αριανούς. Και έχει πέσει. Έχουν πέσει όλοι κάτω, ξέρει. Άκου τους σου είπε τώρα. Τρεις Βασίλειδες υπάρχουν όλοι και όλοι. Αριανοί. Άκου τον αλήτη. Λοιπόν, εγώ δύο πραγματάκια. Να το στείλει τώρα από την Μπουγάτσα ο άλλος μήνυμα και να του κατεβάζει γενναίες 14. Ο άλλος από την Μπουγάτσα, ας πρόσεχε. Λέγε ένα λίγο, λίγο να πω. Δύο όταν πηγαίνεις στις Λέσχες. Ναι. Έλα, μ' ακούτε. Βέβαια, ναι. Έλα λοιπόν. Χθες εκεί που το βλέπα το παιχνίδι γκρινιάζαν όλοι για τον Ταυλαρίδη που ένιωσε ο άνθρωπος ενοχλήσεις πίσω. Θα πρέπει λοιπόν εκεί στον Άρη, ενώ ξέρω ότι έχουν καλούς γυμναστές, λίγο να μην προτρέχουν. Έχει μια ηλικία ο άνθρωπος. Δεν είναι 20-25 χρονών ο Ταυλαρίδης. Ποιοι είναι οι καλοί γυμναστές που έχει ο Άρης? Έχει καλούς γυμναστές. Γιατί οι παίκτες του Άρη μοιάζουν με γέρους. Ποιοι είναι οι καλοί γυμναστές? Περίμενε. Εγώ στο γυμναστήριο όταν... τους personal trainer τους έχω για καλύτερους. Ποιοι γυμναστές? Αυτοί είναι γυμναστές. Λοιπόν, άκου λίγο να σε ολοκληρώσω. Δεν λοιπόν. Έχει τον τάτο μου σαν το γέρο, ρε. Ποιοι γυμναστές? Όταν γυμναστέ εδώ. Στον Απόλλωνα τον είδε στον Άρη μετά το 2-0. Βάει, 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 βάει. Ποιοι γυμναστές? Μίλα, ρε Βασίλη. Κάτε βρε να σε πω. Λοιπόν, όταν ο Ταυλαρίδης έχει μια ηλικία, δεν είναι 20-25 χρονών. Ναι. Και μου παθαίνει θλάση του στο μάτι με την καρδίτσα. Δεν μπορεί μετά από μια εβδομάδα να τον βάλει. Ποιο να βάλει, 100% έτοιμο. Ποιο να βάλει τον Ιωάννη. Δεν ξέρω, α έβαζε εξ αρχή τον Χαριτονίδη δηλαδή. Τον Χαριτονίδη. Ο Χαριτονίδη παίζει με μέσο στον Άρη, ρε. Εντάξει, παίζει με μέσο. Ο παπά του με τον υπουργό, όπω το λέγανε. Αρέσει ο 23. Και καθάρισα για την υπόθεση το παιδί. Όταν ο άλλο είναι τραυματία. Όχι καλό. Όταν ο άλλο είναι τραυματία και το βάζει μέσα, είναι σαν να έχει πληγή, ανοιχτή πληγή εκεί πέρα. Σαν να θε να φας τον κόλλο, αφού δεν μπορεί να δώσει το 100% των ικανοτήτων του. Τραυματία θα παίξει μέσα. Εγώ αυτό δεν το μπορούσα να το καταλάβω. Δεν φταίει ο Ταυλαρίδης. Αυτοί που το βάλανε μέσα και νομίζαν ότι ήταν έτοιμο. Σε τέτοια ηλικία, τόσο χρονών που είναι, με θλάση, θέλει ένα μήνα τουλάχιστον. Με τα καλύτερα μηχανήματα να έχει. Έτσι, εδώ 20 χρόνια παιδιά και ακόμα θέλουν 2 εβδομάδες ξεκούραση. Θλάση είναι από 15 μέρες και πάνω αλλού. Ανάλογα τη θλάση. Ανάλογα τη θλάση, τι βαθμός έχει, άμα έχει κάνει αιμάτωμα, αν πολλά πράγματα. Να σε καλά. Ακόμα γρήγορα. Πες. Ένα γρήγορο τελευταίο να μου απαντήσει ο Κωστής. Κωστή, τι θα έλεγες αν ξεκινούσε πρώτα ο Παυλίδης στη θέση του Ρόβα για πιο επιθετικό το σύστημα? Αυτό και περιμένω απάντηση. Ο Παυλίδης διανύει μια περίοδο φόρμας παρά το γεγονός ότι είναι ανεψιός του Προέδρου. Δικαιώς παίζει. Είναι η μοναδική συγγένεια στο ποδόσφαιρο που παίζουνε. Τώρα έμαθα, λέει, του Νύκταρη ο γιος θα πάει παίξει στη Βέρεια. Έπαιξε του Χαροντάκη ο γιος. Έπαιζε του Θοδωρίδη ο γιος. Τουλάχιστον ο Παυλίδης που είναι ανιψιός του. Πώς το λένε. Του.
Καρυπίδη. Έχει άνοδο το παιδί, αξίζει, αξίζει και παίζει. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που κάνει διαφορά ο Παυλίδης στα χαφ του Άρη, εγώ προβληματίζομαι. Ήθελα να κάτι καλύτερο εκεί, ναι. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σας. Με τον Ραπτόπουλο ήθελα να μιλήσω λίγο, να το ρωτήσω αμυντικά πώς του φάνηκε ο ΠΑΟΚ. Άριστος. Και τακτικά και σε φάση που ο Ολυμπιακός, εγώ τον φοβόμουν την αφέλεια του ΠΑΟΚ να τον αφήσει στους χώρους ανοιχτό. Δεν έφυγε ούτε μία φορά στο χώρο Ολυμπιακός. Ανάλυση έκανε στο πρώτο, αυτό, πρώτη ώρα. Αυτό, είπε για τον Κρέσπο. Αυτό, αυτό το κομμάτι να μην με βρει στο χώρο Ολυμπιακός ανοιχτό είναι πολύ καλό για τον Ίβιτς. Το άλλο είναι ότι ψήλωσα την ομάδα μου και αμυντικά και επιθετικά και τώρα το γκολ το έκανα στον αέρα. Και δεν απειλήθηκα δια του αέρος καμία φορά. Τι να πω. Και χωρίς κόφτη. Με τον Κάτσε στο 72 και μετά. Χωρίς καθαρό αιμο κόφτη. Γι' αυτό λέω το τζίμιρο το MVP του παιχνιδιού. Μπράβο παιδιά, είστε απίθανοι και οι δύο. Και συγχαρητήρια στον Αριανό που ασχολήθηκε μόνο με την ομάδα του. Δεν υπάρχουν τέτοιοι φιλάθλοι. Για τον προηγούμενο τον Βασίλη λέω. Μαλικαράκι, ναι. Καλό. Ναι, ναι. Έτσι είναι το καλό. Σας χαιρετώ, σας ακούμε παιδιά. Όλοι καλοί είναι βρε, αρκεί να μην παρεκτρέπονται. Να είσαι καλά. Ας παρεκτρέπονται και να μην είναι καλοί. Εμάς μας συμφέρει αυτοί που παρεκτρέπονται. Επόμενος φίλος. Εγώ ναι. Βλάξη σου. Βλάκας παρέμενες. Ναι. Στο Βλάκα 12 χρόνια παίρνεις και εσύ λάμψη. Στο Βλάκα. Στο Βλάκα. Γιατί εσύ θες, και αυτό την αγάπη. Είσαι και μετριόφρονος. Είσαι και, εσύ. Είσαι και μετριόφρονος. Ναι. Είσαι έξυπνο. Σ' αφήσω εδώ πέρα, μιλά για τον Ιησού Χριστό, πάμε ναι. 2%. Ναι, ναι, ναι. Καλέ άνθρωπε. Αλτρουιστή. Να φύγω εγώ. Φύγε, να πάμε μισό τακατό. Σω πάρε μεγάλο. Ναι. Φοβηθήκαμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραπτόπουλε, τα γόρι μου, τι κάνει. Τα γόρι μου. Α, το κορίτσι. Αγόρι, παιχταράστησε, ρε φίλε. 100 κιλά μπάλα, ξέρει. Ήποπτο. Δήμο από Κορινό, Ολυμπιακό, τι κάνετε. Ό,τι κάνουμε το είπαμε, φίλε. Πώς αισθάνεσαι. Ρε κόκκινε, τώρα μου το θύμισες, τώρα που μίλησες από δίπλα του. Έστειλε ένα μήνυμα πριν για τον Σακχόφ ότι πήρε το Europa και αποκάλυψε τον Τζόρι Ντομίγκες γατάκι. Ο Τζόρι Ντομίγκες δεν έπρεπε να τον απαντήσει εκείνη την ώρα ότι πήρε Europa με την Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης. Βεβαίως. Δεν το θυμόμουν. Επίτηδες το έκανε. Μετά το είδα, φίλε. Μάλιστα. Ας το πιστέψουμε. Γιατί, με συγχωρείς. Όπως βλέπεις, σου απολογούμε. Δεν κάνω τον πονηρό. Σου λέω, μετά το είδα. Τον πονηρό. Δεν τον κάνω. Αν σε καλύπτει, καλώς. Okay. Με καλύπτει, ρε κόκκινε. Με καλύπτει επειδή είσαι κόκκινος και δεν είσαι πράσινος. Καλό, δεκτό, δεκτό. Στον επόμενο. Πάμε, ναι. Ορίστε. Έλα. Έλα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Ωραία. Θα ήθελα να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό έπρεπε να έχει φάει ήδη 2 γκολ. Ο Ακτής Γιμέτζη. Θα έπρεπε να έχει φάει 2 γκολ. Δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό. Δύο καλές φάσεις έκανε ο Ολυμπιακός. Τον έσωσαν οι καλές τοποθετήσεις της άμυνας. Και ισορρόπησε μετά το 30. Και έληξε το πρώτο ημίχρονο έτσι. Εγώ που ήμουν στο γήπεδο μέσα, είπα στα παλικάρια που καθόμασταν μαζί ότι το παιχνίδι πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πάει μία φάση όποιος την κάνει και βάλει γκολ. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έδειξε, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο αφιονισμένος, τον έβαλε τον Ολυμπιακό μέσα στα καρέτα στην αρχή, πέτυχε τα δύο γκολ που ήρθανε, καλοδεχούμενα ήτανε, και αυτά. Και πιστεύω ότι MVP μαζί με τον Τζίμιροτ θα έπρεπε να είναι και ο Μαλεζάς. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι. Ήρεμη δύναμη ο Μαλεζάς. Δεν νομίζω ότι υστέρησε πολύ κόσμο στο παιχνίδι. Δηλαδή. Πώς δεν υστέρησε. Ποιος υστέρησε. Ο Τζάλμα Κάμπος υπήρχε. Ο Τζάλμα ένα Κάμπος λάθος έκανε ο Ρέτσος. Τρεξίματα. Άσε τι τρεξίματα έκανε μωρέ τώρα. Ένα εξτρεμάκι είναι. Για τα δεδομένα του. Εξτρεμάκι είναι ρε. Θα φάει τον μπακ, θα σεντράρει. Δεν χώνεται μέσα. Και ξέρει γιατί δεν χώνεται μέσα, ε. Γιατί θα αναγκαστεί να κάνει τελείωμα. Και μέσα του ψυχικά ξέρει τι λέει. Άμα κάνω τελείωμα θα γκρεμιστεί το γήπεδο από τα γέλια. Λέγε, φίλε. Και τη βγάζει, στο λέω εγώ. Γι' αυτό πρέπει να παίζει ο Μιστακίδης. Αντί του Τζάλμα Κάμπος. Άντε μπράβο. Τζάλμα Κάμπος. Εξτρεμάκι. Το σύνθημα που έλεγε βάλτε μέσα τον Μπαρμπασάβα δεν έπρεπε να λέει βάλτε μέσα τον Μπαρμπασάβα, έπρεπε να λέει βάλτε μέσα το αφεντικό του Ραπτόπουλου. Γιατί ρε φίλε, είσαι άδικος.
Καταλάβατε. Άδικο σε φίλε. Ποιο είναι το αφεντικό μου, φίλε, κάτσε να μάθουμε. Άδικο. Ποιο είναι το αφεντικό μου, φίλε. Είναι αφεντικό σου αυτό που λέει, ξέρει εσύ. Όχι, εσύ ξέρει, να μάθουμε κι εμεί. Τον Καράπαπα που το λε και εσύ έτσι. Ο Καράπαπα τον βγάλαμε και μίλησε. Δεν έπρεπε, πρέπει να σου πάρουμε την άδεια. Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε. Έπρεπε να σου πάρουμε την άδεια, εσένα. Σου χρωστάμε κανένα φράγκο. Σου πηδήξαμε καμιά γυναίκα και δεν το ξέρουμε. Άντε μπράβο, θα σου πάρω και την άδεια αν βγάλω τον Καράπαπα. Τσοχλανάκι, σου πάρουμε την άδεια. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Διάλειμμα. Πρέπει. Μισό! Πρέπει να πάρουμε την άδεια από τον Τζατζαρά και τον Βασιλόπουλο για να βγάλουμε τον Καράπαπα. Για να πάνε 4% αυτοί και εμείς 17-15. Θέλω να διαφημίσει άλλο. Άντε μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νουόβα κοτσεσιονάρια οφιτσιάλε Fiat Fiat Professional Θεσσαλονίκο. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. 1200 εκθέτες, 60.000 επισκέπτες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Τώρα στη Media Markt, τέτοιες τρελές μέρες δεν έχεις ξαναδεί. Επώνυμα προϊόντα που ποτέ δεν φανταζόσουν σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Πάρε από σαμπουάν μέχρι λάπτοπ τελευταίας γενιάς στις πιο τρελές τιμές. Θες κι άλλα? Θα τα βρεις στα καταστήματα και το MediaMarkt.gr. Τρέξε να προλάβεις μέχρι 12 Μαρτίου. Κάνε το δικό σου. MediaMarkt. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο έργο σταθμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων ολοκληρώθηκε και λειτουργεί. Ο Φόρσα Κεντρικής Μακεδονίας παραδίδει στην πόλη μας ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό, που μειώνει το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, αλλά και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. ΣΜΑ Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί για να προσφέρει σε όλους μας όφελος και ποιότητα ζωής. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους Downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο σταυλαρίδης.gr και στο 2310 543210.
Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Standard. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Standard. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Standard. Άκου μπούστερ. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM. Οι γραμμές είναι δικές σας, είναι γεμάτες. Και υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι είναι οι πλέον ειδικοί για το μέτρο της απόσθεσης, αφού μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 18133 στην εταιρεία Αφή Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Η αδερφή Κωνσταντινίδη με την πολυετή πείρα στο χώρο θα σας δώσει την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή, απλά καλέστε 18133. Πάμε στον κόσμο. Ναι. Άντε, πάμε, άντε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε. Ήθελα, παοκτής είμαι, ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια για το χθεσινό το παιχνίδι. Χάρηκες. Να αφορούν αυτά. Ορίστε. Χάρηκες εχθές. Χάρηκα, θα σου πω για ποιο λόγο χάρηκα όμως. Εγώ θα σου πω για ποιο λόγο θα στεναχωριόμουν αν ήμουν παοκτής. Αν με αφήσεις να σου πω για ποιο λόγο χάρηκα, νομίζω ότι θα με καταλάβεις. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν. Δεν χάρηκα επειδή κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Χάρηκα γιατί το κερδίσαμε σε μια συγκυρία που η ομάδα είναι στα κάτω τους, τουλάχιστον δημιουργικά, κουρασμένη, χωρίς να πιάνουμε τα επίπεδα απόδοσης που πιάναμε ένα μήνα πριν. Ναι, ναι, σωστό. Σε μια περίοδο κοιλιάς. Σωστό, σωστό. Έτσι. Και χάρηκα γιατί όταν κερδίζεις έστω και αυτόν τον κακό Ολυμπιακό, με το πρόβλημα που έχουμε που πρέπει να το λύσουμε κάποια στιγμή, που μπαίνουμε στα μεγάλα παιχνίδια φέτος, πώς να το πω τώρα, φοβισμένοι, δεν θα πω την άλλη λέξη, φοβισμένοι και μας παίρνει ένα χρονικό διάστημα λίγο για να επανέλθουμε. Δεν το πληρώσαμε αυτό χθες, δόξα τω Θεώ. Αλλά όταν σε μια μέτρια μέρα σου κερδίζεις τον Ολυμπιακό, διστά ουσιαστικά, για μένα αυτό σημαίνει ότι κάτι αρχίζει να γίνεται. Εσύ, ας πούμε, η ερώτηση, αυτό που θα μου έλεγες εσύ είναι ότι φέτος θα χάσω το πρωτάθλημα από αυτό τον Ολυμπιακό. Και έχεις δίκιο. Εγώ θα σου πω όμως το εξής. Για μένα, εδώ και λίγο χρονικό διάστημα, παίζουμε για το πρωτάθλημα 17-18. Και τι εννοώ με αυτό. Φέτος, για εμένα, για τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε, πρέπει να χτίσουμε μέταλλο, να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι, σαν να χτυπάμε πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει βέβαια η ιστορία, δεν το συζητάμε. Έχει και ο Ολυμπιακός εύκολο πρόγραμμα, είναι για μένα αστείο να μιλάμε για πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να παίζουμε, να είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε σε κάθε παιχνίδι, σαν να χτυπάμε πρωτάθλημα, για να δημιουργήσουμε μέταλλο για του χρόνου. Ούτως ώστε με 2-3 προσθήκες το καλοκαίρι, κρατώντας τον κορμό, γιατί χθες π.χ. σας άκουσα πριν να μιλάτε για MVP. Εγώ είδα και έναν Πρίγιοβιτς που τον πήραμε τώρα, ο οποίος πέρα από το επιθετικό του κομμάτι που όλοι εκεί μένουν, εγώ είδα ότι όταν είχαμε χάσει τον άξονα στο πρώτο 25 λεπτό και γι' αυτό ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακός καλύτερος, με έβγαλε 5 φάσεις μέσα στην άμυνά μας. Ποιος? Ο επιθετικός μου. Δηλαδή, ένας παίχτης ο οποίος έχει προσωπικότητα. 2-3 τέτοιες προσθήκες θέλω. Να δέσει η ομάδα και να ξεκινήσω του χρόνου διαφορετικά, να μην χρειάζεται να χτίσω ομάδα
όπως έπρεπε να κάνω φέτος και το πλήρωσα και μου φύγει ο Ολυμπιακός 17 βαθμούς μπροστά. Έτσι. Για τους άλλους τώρα, για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αυτοί έχουν να δουν τα δικά τους. Για ποιο λόγο χάσαμε το πρωτάθλημα από αυτό το Ολυμπιακό. Αυτή είναι και, αυτή ρε φίλε, είναι και χορτάτη. Χορτάτη. Γιατί χορτάτη είναι, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω, το λέω για να σημειώσω, μην το παίρνει στραβά. Όχι, όχι, από τίτλους. Ναι, όχι, ναι, και πρωταθλήματα έχουν και κύπελα έχουν. Και ένα, δηλαδή τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε το 10, μπορεί να πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, να, ο ίδιο να αδικεί τον εαυτό του, αλλά πήρε το 10, πήρε πρωτάθλημα. Τι να κάνει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι δυναμική έχει βέβαια τώρα για να. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, όπως θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις. Καλέ μου φίλε, η δυναμική, όπως την εισέπραξα εγώ από σένα, ενδιαφέρει μόνο τους μεγαλοεπενδυτές οι οποίοι έχουν τις ομάδες. Δεν πρέπει να ενδιαφέρουν τόσο τον οπαδό Παύλα Φίλαθλο. Εμένα με ενδιαφέρει. Κατανοητό. Κατανοητό φυσικά. Εμένα με ενδιαφέρει από ποια άποψη, ότι εγώ θέλω να δω το σωματείο μου να μεγαλώνει. Έτσι, ποδοσφαιρικά πάντα. Ποδοσφαιρικά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της χθεσινής ημέρας, μετά την νίκη, ήταν η δήλωση του Σαββίδη ότι πάω μόνος μου να πάρω την ΕΠΟ. Γιατί αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί οι άλλοι είναι χουβαρντάδες. Σοβαρό αυτό που λέει. Εγώ αλλά... περίμενα. Πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ μάλλον περίμενα από το Μελισσανίδη να πάρουν την ΕΠΟ όλοι μαζί και να εκμεταλλευτεί αυτός. Ευτυχώς ο Σαββίδης κατάλαβε. Ότι πόντιος είναι πονηρός. Ο Μελισσανίδης είναι πόντιο πονηρός. Ο άλλος έχει πιο άγαθες προθέσεις. Ο δικός μας. Πάει ο άλλος να πάρει την ΕΠΟ, να βάλει το γραμμένο, να πληρώσει και να του πει μετά ο Μελισσανίδης να βάλουμε το δικό μας. Ρεούστα από εκεί. Καλά του εξηγήθηκε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλά του εξηγήθηκε. Σας ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Έλα, φίλε. Κωστά. Έλα, φίλε. Ο ψηλός σήμερα που μίλησαμε χτες εκεί στο Γιώτη, το Πουσέρες. Έλα ρε βλάχα ρε, να θυμάται πεθαμένα σου. Τι κάνεις ρε. Δε σε... Καλά, δεν σε είπα ότι θα του πάρουμε το μάτς 2-0. Εσύ με είπες, αλλά εγώ το έπαιξα 1-1 και τον Ηρακλή διπλό. Και πήρα τα φρύδια μου εις διπλούν. Τι έγινε, καλά είσαι. Καλά αγόρι, καλά αγόρι, καλά. Καλά, να αυτού είπαμε 2-0, είπες θα παίξει ξύλο, εντάξει. Όλα καλά, το πήραμε το μάτς όπως θέλαμε. Και όλα εντάξει. Εγώ εκείνη την ώρα σας έλεγα, αν πλακωθείτε στις ρετσίνες 2 και 3 ώρες πριν το μάτς, δεν θα έχετε φωνή. Και δικαιώθηκα, γιατί όταν ο Ολυμπιακός πήρε κατοχή μπάλας πίεσε, η τούμπα ήταν εκκλησία. Η ρετσίνα λειτουργήσε δυσανάλογα με τη φωνή σου. Συμφωνεί. Άρα ο ΠΑΟΚ θα λιώσει από την κερκίδα της ΑΕΚ και θα χάσει την άλλη εβδομάδα. Αυτό λέω. Ναι, Κωστά, αποτύχει, εντάξει, αποτύχει. Εγώ λέω ρε κόκκινε ότι οι αεξίδες κάνουν καλύτερη κερκίδα. Αυτό είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚΣΥ. Τώρα να γλύφουμε τους λαούς της κερκίδας. Εγώ λέω, άρα ο ΠΑΟΚ με τη δική σου λογική θα λιώσει από την κερκίδα της ΑΕΚ. Όχι, ρε κόκκινε. Άρα εγώ λέω ότι έχω ζήσει την τούμπα αλλιώς και τη βλέπω αλλιώς. Αυτό λέω. Μάλιστα. Εντάξει. Συμφωνεί ο φίλος. Έπεσε. Πήγε για τσίπουρο το μεσημέρι. Παρακαλώ. Σε ωραίος, ωραίος από το Άγιο Πνεύμα. Καλά κάνει. Ωραίος, καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Μ' ακούτε. Ναι. Μάλιστα. Ηρακλειδέας είμαι. Καλά να πάθεις. Πώς θα βλέπεις Κώστα, θα μείνει ο Ηρακλής ή όχι. Ο Ηρακλής φίλε, κοίταξε, η Βέρεια εγκατέλειψε. Η Λεβαδιά χθες τι έκανε, έχασε. Προχθές έχασε, ναι. Εγώ νομίζω ότι θα τις καβατζάρεις και τις δύο. Το θέμα είναι ότι τώρα παίζεται Τρίπολη... Άκου να δεις κάτι. Λεβαδιακός Τρίπολη. Άκου, άκου λίγο. Λεβαδιακός Τρίπολη. Και η Τρίπολη μπαίνει στον κόλπο. Πήγε ο γιατρός ο Ηρακλειδέας... εντάξει, είναι λίγο καλύτερα. Πήγε ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ο κτηνίατος να δει Λάρισα Γιάννενα. Και ήπιε καφέ με τον Κούγια. Και του είπε ο Κούγιας, μην κουράζεσαι του λέει, μην κουράζεσαι. Ο Ηρακλής θα πέσει για την αδειοδότηση. Ξέχασε τον να λέει. Έτσι είπε ο Κούγιας το γιατρό. Δηλαδή, του λέει και να σωθείς, θα πέσεις. Αυτό του είπε ο Κούγιας. Τώρα από εκεί και πέρα, κάνει παραπάνω ξέρω ο Κούγιας, από ό,τι ξέρω εγώ και ο Κόκκινος στο κομμάτι αδειοδότηση. Πότε σου είπα το αδειοδότηση ότι θα πέσει. Σου είπα, σου είπα. Σου είπα. Σου λέω ότι είπε ο Κούγιας το γιατρό. Νομίζω ότι ο Κούγιας το ξέρει καλύτερα το έργο από εμάς. Δεν είναι. Η Λάρισα ήταν η χειρότερη ομάδα των Ηρακλή στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα το ξέρετε αυτό. Η Λάρισα ήταν εξαιρετική με τον Μπαζιάννα, φίλε.
Έχει κακή. Η Λάρισα, άμα δεν έκανε τη νίκη στο 92 με τον Ολυμπιακό, θα είχε πέσει τώρα στο λόγο. Φίλε, βλέπε παιχνίδια. Ήταν εξαιρετική. Βλέπω Λάρισα, γι' αυτό σου λέω. Τύχαινε να σπουδάζω εκεί και είχα πάει και έβλεπα. Όταν σπούδαζε, δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα. Τώρα τη σπουδάζει. Την είδε. Ναι, αυτό σου λέω. Στην αρχή ήταν τραγική. Τι, γιατί τώρα εντάξει. Είναι, βελτιώθηκε. Το θέμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να μην είναι Ηρακλής, γιατί πονάει η καρδιά μας, εντάξει. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά. Μάλιστα. Για χαρά, παιδί. Για χαρά. Έλα, φίλε. Τι κάνετε. Βαραβάς, έλα. Τι είναι ρε Βαραβά. Βαραβάς, θα τι είναι. Τι σ' ακούω ρε Βαραβά. Δεν να παπατήσεις. Όταν ο Ελέφαντος πήρε τον Ολυμπιακό, ποια χρονολογία ήτανε. Ρε Βαραβά. Άκου τι θα σου πω. Ο Ελέφαντος όταν πήρε τον Ολυμπιακό, ποια χρονολογία ήτανε και τον είχε. Το 1983. Θυμάστε όταν το πήρε τον Ολυμπιακό τι είπε, ότι εγώ θα κατέβω στη Τούπα και θα κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Σε κανένα μάτς με τον Ολυμπιακό ο Αλέφαντος δεν πήγε στην Τούπα. Είπατε. Ο Αλέφαντος με τον Ολυμπιακό σαν προπονητής δεν επισκέφθηκε ποτέ την Τούπα. Έκανε, έβαλε λόγια και είπε εγώ θα κατέβω στη Τούπα και θα κερδίσω τον ΠΑΟΚ. Και είχε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ 13 χρόνια και έκανε 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Πιες ένα καφέ και πιες λίγο νερό με λεμόνι. Επόμενη γραμμή. Νερό με λεμόνι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Είναι η ώρα του τσίμπουρου. Πάμε. Έλα, φίλε. Γεια σας, ρε Αλάνια. Γεια σου, ρε φίλε. Τι κάνουμε. Σήμερα θα μιλήσω ποιητικά. Εκεί ψηλά στο λευκό το πύργο θα βάλουμε το ασπρόμαυρο πανί. Οι παοκτσίδες όλοι γύρω γύρω θα χορεύουν σαν τρελοί. ΠΑΟΚ! Πλησιάζει η ώρα, αδέλφια. Κώστα! Πού πλησιάζει η ώρα? Να ανεβάσουμε κούπα επάνω στον πύργο. Αυτό είναι στόχος. Εάν χαθεί αυτό, χάνεις ένα στόχο. Δεν είναι τώρα φέτος μπάσκε. Το μπάσκε πάρω κύπελο. Μπάσκε, βγω δεύτερος. Μπάσκε, κατορθώσω κάτι. Ανήκουν στο παρελθόν. Το μπάσκε για το κύπελο δεν ισχύει. Είναι τίτλος, είναι στόχος. Αν χαθεί το κύπελο, όχι τελικό, αν χάσει το κύπελο φέτος, είναι στεναχώρια. Πες μου κάτι, ρε Κωστά. Συμφωνείς? Μα, ναι, πες μου κάτι, μια ερώτηση. Γιατί λίγο έχουμε τρακαριστεί από χτες. Έχουμε κόντρες και αντιλογίες, οι παοξίδες. Ναι. Τον Γλύκο πώς τον βλέπεις? Τον βλέπω τον Γλύκο αυτή τη στιγμή τον καλύτερο τερματοφύλακα που έχει ο ΠΑΟΚ από τους τρεις. Δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Το τσάκι χθες. Άκουμε. Αυτό βγάλει τον Γλύκο. Βγάλει τον Μπρίγιοβιτς, τον πώς το λένε, τον τερματοφύλακα, τον Σέρβο. Δεν ισχύουν. Ή θα πάτε να πάρετε τερματοφυλακάρα που έμαθα θα πάρει ο Κοντρέρας, θα φέρει έναν από τη Χιλή. Έτσι έμαθα. Θα πάρετε τερματοφυλακάρα. Να έχετε τον Έλληνα δεύτερο. Άμα ο Έλληνας είναι καλύτερος από τον ξένο, κάτι δεν κάνατε καλά στη μεταγραφή. Συμφωνείς? Συμφωνώ, ρε φίλε. Καλός είναι, αλλά στο 7ο λεπτό μας έστειλε αδιάβαστος. Παραλίγο. Εντάξει. Το διόρθωσε. Αυτό θα δεις. Και με τον Ηρακλή. Το ότι ο Γλύκος. Ένα λεπτό. Εσύ το διόρθωσε. Ακού, δεν το διόρθωσε. Πλάσε ένα Ηρακλή όμως το πρώτο γκολ έφυγε. Το ότι ο Γλύκος είναι τεφορμέ. Και εσύ δεν έχεις καλύτερο, δεν φταίω Γλύκος. Φταίς εσύ στο κομμάτι τερματοφύλακας μεταγραφές. Δεν μπορεί ο ξένος παγκοσμίως, στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ποτέ ξένος τερματοφύλακας και να παίξει ο Έλληνας. Πάντα ο ξένος είναι καλύτερος. Δεν μπορεί να παίξει τερματοφύλακα μεταγραφή και ο Έλληνας να είναι καλύτερος. Δεν είναι άδικο που παίζει ο Γλύκος. Πιο καλός από το Σέρβο είναι. Αλλά το πρόβλημα του είναι του ΠΑΟΚ που πήρε τερματοφύλακα χειρότερο από το βασικό του που είναι Έλληνας. Και τον άλλο το Γλύκο. Και τον άλλο που είχαμε πάρει τον ξένο και εκείνος χειρότερος. Πότε είχατε τερματοφύλακα 100 χρόνια εσείς, εκτός από τον Φορτούλα που είχε μια διαχρονικότητα. Πότε είχατε τερματοφύλακα που ήταν ψηλός, νταΐσχε προσόντα, το σεβόσουνα. Πότε είχατε τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι κανένα. Μπορεί να θυμάσαι, δεν είχατε ποτέ. Άντε γεια. Παρακαλώ. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Ολυμπιακός Σαργκάνηδες και Λεσίδηδες.
Οικονομόπουλος ο άλλος, Χριστίδηδες ο άλλος, Γκουιντάρ, Μουιντάρ, τι να θυμηθώ, Βάντζικ, τι να θυμηθώ, ο Μίνου στα καλά του, τι να θυμηθώ για Ολυμπιακό τερματοφύλακες. Και έρχεται εδώ, ο Γλύκος ήταν τρίτος τερματοφύλακας, ο άλλος που είχατε ήταν για το τρελοκομείο, τον άλλο το βγάλατε γκέι και έγινε ο Γλύκος βασικός. Τι να κάνουμε εγώ, ο Γλύκος στέ, πώς έγινε βασικός. Άντε μπράβο, το βρίζετε. Λέγε ρε φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε, από τους μόλις που παίξεις. Μια χαρά είμαστε. Ωραία. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσω ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, θα σταθώ σε τρία πράγματα. Να σταθείς. Πρώτον, το λάθος του Γλύκου δεν ήταν εξ ολοκλήρου του Γλύκου. Ήτανε οι πάσες, το passing game που γινόταν από την άμυνα προς τον τερματοφύλακα. Και ευτυχώς για τον Γλύκο έκανε την απόκριση του αγώνα στο shoot, έτσι, που έγινε. Αυτό θα του σηκώσει την ψυχολογία εκεί πέρα που άρχισε να πέφτει. Ένα είναι εκείνο. Δεύτερο είναι η μπούκα που κάνει ο Σάχοφ για να βάλει τον γκολ με πάθος. Και το τρίτο είναι τώρα στην κλήρωση να τύχουμε τον Ολυμπιακό. Όχι ρε εσύ. Ναι. Γιατί όχι ρε εσύ. Να μας εξηγήσεις εγώ. Άρα σε έχω για προχωρημένο. Προχωρημένο. Το τελικό το θέλεις τον Ολυμπιακό. Γιατί. Όχι, το θέλω τώρα. Όχι ρε. Γιατί. Είναι απλή εξήγηση. Για ακούσουμε. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν να δούνε πρωτάθλημα πολλά χρόνια. Άρα το κύπελο είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς σήμερα που μιλάμε. Σωστά. Ναι. Κάτσε να δούμε. Σε μονό παιχνίδι είναι πιο διψασμένοι και φτιαγμένοι από τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό τον έχεις. Αυτό δείχνει σαν ομάδα. Καλύτερα σε... Προσγειώ τους έχω. Προσγειώ σου. Σε ένα όχι, παιχνίδι γιατί. Μπορείς να παρουσιαστείς όπως παρουσιάστηκες ντεφορμέ με την Ξάνθη. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή δηλαδή... Δεν θέλω να με πω συγγνώμη. Τι λέω έχει ότι... παραπάνω από μένα ή η ΑΕΚ. Τι έχει παραπάνω. Ναι, παικτικά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ισορροπεί σε σοβαρότητα και έχει βρει μια χημεία λόγω τη χημαία. Εντάξει. Άσε τα σάγια. Δεν χρειάζεται. Όχι, σοβαρότητα σου μιλάω με σαφήνεια. Και το αποτέλεσμα. Και γεωγραφία και ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει πάρα πολύ την αμυνά του και η επίθεσή του έχει γίνει πάρα πολύ αποτελεσματική. Κάτι ναι, που αλλά... διορθώνεις κι εσύ από την ώρα που ήρθε ο Πρίγιοβιτς. Ναι, εγώ έκανα την εξής ερώτηση. Τι παραπάνω έχει από μένα. Ρε εσύ, ήταν πολύ σαφές αυτό που σου είπα. Ναι. Δεν μιλάω για παραπάνω. Σε ένα ο Ηρακλής τι παραπάνω έχει από σένα. Που πάθος. Έπρεπε να σε κερδίσει κιόλας. Πάθος. Η ΑΕΚ τι έχει πάθος. Παραπάνω. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τόσο πάθος σε ένα τελικό μαζί σου. Αυτό σου λέω. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα το έχουν. Γιατί ρωτάς τον κόκκινο, ρε φίλε. Περιμένεις απάντηση. Θα το πάει στον τελικό. Σαφέστατη. Άκου δω τι έχει παραπάνω η ΑΕΚ από σένα. Ναι. Έχει πάθος που εσύ δεν έχεις σαν ομάδα. Έχει τσαμπουκά, έχει δύναμη και βγάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο παλικαριά, την οποία εσύ δεν έχεις. Κατάλαβες. Στο Αντάρτικο η ΑΕΚ είναι καλύτερη και στο γήπεδο και στην κερκίδα. Στο Αντάρτικο. Σ' απάντησα. Εν μέρη ναι. Εν μέρη. Εν μέρη, ναι. Εν μέρη. Να είσαι καλά. Τελευταίο. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτελευταίος. 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 Έλα. Ναι. Για χαρά στα παιδιά. Γεια σου φίλε. Συνεχίζοντας αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σαφέστατα και θέλω τον Ολυμπιακό στο τελικό. Για να αναπούστατο λόγο ότι τον θέλω να έχει άλλα δύο δύσκολα παιχνίδια με όποιον από τους άλλους δύο στους ημιτελικούς. Χωρίς τον πέντο να τον έχεις τώρα, ε. Βρε, όπως και να τον έχω. Για να κάνει ακόμα μια γκέλα στο πρωτάθλημα. Την γκέλα στο πρωτάθλημα θέλω. Την γκέλα στο πρωτάθλημα θέλω. Γιατί? Όχι γιατί θα το πάρω. Για εσύ να γκέλα άλλη δεν κάνει στο πρωτάθλημα. Δεν μου λες. Κοίταξε, τη μία την γκέλα τη θεωρώ στον Παναθηναϊκό την έχει εξασφαλισμένη. Να σε ρωτήσω. Σε χαλάει άμα το πάρει ο Πανιώνιος και όχι εσύ. Αν είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός, φυσικά δεν με χαλάει. Αλλά αν είναι να το πάρει ο Πανιώνιος ή οποιαδήποτε ομάδα του πλανήτη και όχι εγώ, φυσικά θέλω να το πάρω εγώ. Πλάκα μου κάνει, τι ερώτηση είναι αυτή. Δεν έχει. Εννοείται. Δηλαδή, σήμερα αν έπαιζε εσύ, όπως είναι η ΑΕΚ, θα απαιτούσε από τους παίκτες να το δώσουνε. Δεν σε καταλαβαίνω, με συγχωρείς. Αν ήσουν στη θέση της ΑΕΚ. Ναι.
θα απαιτούσε από τους παίκτες της ομάδας να το δώσουν. Αφού δεν έχει εξασφαλίσει η ΑΕΚ την Ευρώπη. Το φίλο τι έρωτα, Μακίες ρωτά. Η ΑΕΚ παίζει για την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ παίζει για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, πρωτάθλημα δώρο ούτε θα ήθελα να δώσω ούτε θα ήθελα να πάρω. Σαφές αυτό που λες. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχεις δώσει ποτέ? Πρωτάθλημα δώρο. Αν έχεις πάρει, αν έχεις δώσει, ναι. Προσπάθησαν και κάνανε δώρο στον αντίπαλό μου, ναι. Πολλές φορές. Σε μένα να μου το δώσανε. Έκλεισες. Πριν πάμε στο τελευταίο δεκαετία. Μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει εξασφαλίσει την πεντάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Πώς θα δώσει μάτς? Έχεις τρελαθεί, ρε. Θέλω να ζυγίσω. Τι να ζυγίσεις, ρε. Ποιο είναι το καμιά μπριζόλα πλακάτου. Ποιο είναι το μίσος? Τι μίσος? Ποιο είναι το μίσος? Τι μίσος, ρε. Τι μίσος, ρε. Ρε φίλε, θα πέσει κατηγορία. Ποιος? Η ΑΕΚ. Άμα δεν βγει Ευρώπη, τι είναι, δεν είναι θέμα, ρε. Πλάκα, ρε, κάνεις. Και τι έγινε? Θα χαρίσει το μάτς στο Πανιόνιο. Γιατί? Μοντανιέ αντί Μπέντο λένε ότι απολύθηκε. Και η Μπαγάσα λένε. Θα το δούμε. Σωστός ο κύριος Αεκούλα είναι όταν έχει φάει 400 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και 480. Γουδί, 4 πρωταθλήματα. ΠΑΟΚ 2. Προσέχετε τι έπιαστε. Το 2011 βγαίνουμε στο γήπεδο για να τελειώσει το παιχνίδι. Φέτος δεν έχει άλλες χάρες. Λέω, τα 40. Μάρκος, έχω κλεντήσει πολλές φορές καημένο ΠΑΟΚΑΚΙ, λέει. Θες την ΑΕΚ στα ημιτελικά? Πάλι άτυλος θα μείνεις. Είδες η ΠΑΟΚ 25 με ένα τετράφυλλο τρεφίλι και ένα πέταλο, το σύμβολο του το σύμβολό σου, Μάρκο. Ορίζιναν Σαλόνικα. Οπαδικές αντιπαλότητες. Την ΑΕΚΑΡΑ. Μη την πει ο γέρος ο Μάρκος ξανά, Εκούλα. Να βγει την επόμενη Δευτέρα μετά το Κλαρίνο, λέει 7:47. Την διαιτησία που είχε ο ΠΑΟΚ με Ολυμπιακό, τι θέλω στο ΆΚΑ, μη γαυγίζετε μετά. Πολλοί αεξίδες. Πες τον Άμπαλο που ρώτησε τι έχει πάρει ο Τσόρι, 2007-2008 κύπελο UEFA με τη Zenit. Ραπ, τι λες για το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ? Και επίσης λέτε να δούμε πολλά από τον Μπρίγιοβιτς? Επίσης, ραπ, αν συγκρίνεις έδρα από τηλεόραση. Τι να σε πω, λέει, αν δεν είσαι στο γήπεδο, δεν έχεις άποψη. Τι άποψη να έχω, μωρέ? Τι άποψη να έχω που όταν ο αντίπαλος πάρει την μπάλα και τη γυρίσει 10 φορές σας πιάνει μουγκαμάρα, σαν τη Βουγιουκλάκη στο έργο που έκανε τη Μουγκίστε. Α, παρατήστε με μεσημεριάτικα. Ο 939 λέει, δεν είπα ότι είναι κακό που έπαιξε έτσι με Μαλεζά και όπως το Σάντος. Είπα ότι μου αρέσει. Οκ. Μας κάλυψες. Ωραίο. Ωραίος, απάντησε άψογα, όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Έχεις άλλο κρότη? Ναι, έχω. Τον έχει και περιμένει. Θα πει ο Ιχόλυφ μετά τέλος χρόνου. Δώστε. Θα... Δώστε. Δύο λεπτά και τέλος. Okay. Κάνε διαχείριση χρόνου, δεν ξέρει. Σαν τις γυναίκες κάνεις. Να τον δίνω στον αέρα ή εκτός? Τι να δίνεις, δεν τι να δίνεις. Κάνα σάντουις μπορεί να δίνεις. Έλα, φίλε. Λέγε. Έλα. Έλα. Είναι και αργός. Σ' ακούμε. Διάβασε τα μηνύματα, κόκκινε. Αργός είναι αυτός. Πάμε. Καλά έκανες και τον είχες και περίμενα. Γιατί ρε κόκκινε? Καλά έκανες κόκκινε. Καλά έκανες κόκκινε. Άντε βγάλα άκρη τώρα. Τι μετά... βγάλεις άκρη. Δηλαδή, αν δεν χρειαστώ ψυχίατρο, δεν ξέρω τι θα χρειαστώ στο τέλος. Ένα γουρουνίατρο θα χρειαστείς. Γουρουνίατρο. Ναι. Ξέρεις, τα ζώα χρειάζονται κτηνίατρο. Ναι. Γουρουνίατρος έχουν δεν υπάρχει. Εξειδικευμένοι. Αυτός ο γιατρός που... Παχυδερμίατρο. Όχι, όχι. Αυτός που βλέπει εξωγήινους, πώς λέγεται? Εξωγηνίατρος. Καλά το είπες με τον Αλέφαντο. Καλησπέρα στην παρέα. Επειδή τώρα συντονίστηκα, θα μπορείτε να μου πείτε στοιχηματική ανάλυση για τον Πανίο την ΑΕΚ. Μπας και απαλύνει ο πόνος μας μετά τις τρεις ήττες. Ο Κωστής το βλέπει διπλό, εγώ το βλέπω χ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα αναλύσεως. Καλησπέρα από το Κοκκίνο. Σας ακούμε κάθε μέρα και πολλές φορές μαζί με ένα φίλο. Θα μπορούσαμε ένα μεσημέρι να έρθουμε μια βόλτα από εκεί να δούμε στην εκπομπή live. Στείλε μου μήνυμα στο προσωπικό μου όμως. Στο Facebook, στο προσωπικό μου, να συνοηθούμε και θα μπορέσετε. Λοιπόν, εσύ ρε φίλε, χαλάρωση. Δεν υπάρχει πιο θέμα. Φαντάζομαι να τα βλέπει. Αν νιώθει ο Μπρουτόταρπος να πάρει ελεύθερο προπονητή, να πάρει πρωτάθλημα, να τρελαθεί και αυτός και ο κόσμος. Να πάρει σε 70% του προπονητή. Ρε αυτό που λέμε, μάκα, αν δεν τον πούλαγαν, το χάναμε το πρωτάθλημα. Παλιά, τι θυμάται ο κόσμος. Θα πέσει η Βέρεια και η Τρίπολη αγωνιστικά, αλλά μετά θα πέσει ο Ηρακλής λόγω διαδόσης και η Τρίπολη θα πάρει τη θέση του Super League. Ξανά μάνα δηλαδή. Αυτό έπιασε ή αυτό προβλέπεις? Θέλω το Ζήφκο της Ξάνθης στον ΠΑΟΚ. Εξαιρετική μια διπλή απόκριση που κάνει στο παιχνίδι με τον Πλατανιά. Δείτε την και γενικά η επεμβάση του, αλλά κάνει και μια ο Πασχαλάκης του Παζιάννα με τα πόδια. Όσοι δεν την έχετε δει, δείτε την. Επική.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση συνεργασία με τον Πάολο Μπέντο, καθήκοντα υπηρεσιακού αναλαμβάνει ο προπονητής της Ακαδημίας K20 Βασίλης Βούρος, ο οποίος θα πλησιωθεί από τους Αριέλ Μπαγάσα, Τάσο Πάντο, Αλέκο Ράντο και Χρήστο Μουρίκη. Τόσοι πολλοί. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη να εκφωνήσει. 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 Η κυρία Μπίκου.